Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Η εκπομπή του All About Aris εδώ, παίρνει τη σκυτάλη στο Λίμπερο Παρωτές στους 107 και 4. Μαζί σας μέχρι και τις 7 με τον Βασίλη Καβαδία να είναι πίσω από την κονσόλα του ήχου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, με την εκπομπή δηλαδή, με τον γνωστό λίγο πολύ τρόπο, μέσω μηνυμάτων, FM κενό, γράφετε αυτό που θέλετε και στη συνέχεια αποστέλλετε το μήνυμά σας στο 54526. Τα δύο δημοφιλέστερα αθλήματα, δηλαδή το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, θα είναι αυτά που θα μας απασχολήσουν και σήμερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Θα σας δώσουμε όλο το ρεπορτάζ και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Το μπάσκετ το οποίο προετοιμάζεται για την εξαναβολής αυριανή αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στη Σάλα Νίκος Γκάλης. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι από πολλές απόψεις, το οποίο θα αναλύσουμε. Το ποδόσφαιρο ξεκίνησε ουσιαστικά από σήμερα την προετοιμασία του για παιχνίδι το Σάββατο αυτή την εβδομάδα, 24 του Μάρτη, μια μέρα πριν από τα γενέθλια του Συλλόγου δηλαδή, στην Κρήτη, δεύτερη συνεχόμενη εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στον Κισαμικό, και αυτό πολύ σημαντικό βαθμολογικά παιχνίδι. Θα πούμε αρκετά πραγματάκια, μείνετε εδώ συντονισμένοι. Στην επικαιρότητα ασφαλώς δεσπόζει η αυριανή αναμέτρηση, το απόγευμα στο Αλεξάνδριο στις 18:30. Βέβαια, εντάξει, δεν έχει την έγκλη του παρελθόντος, κακά τα ψέματα, το αυριανό Άρης ΠΑΟΚ, καθώς αμφότερες οι ομάδες δεν είναι στο επίπεδο που ήταν τα χρόνια της παντοκρατορίας της Θεσσαλονίκης στο ελληνικό μπάσκετ, τότε που είχε τα σκύπτρα η πόλη και όλη η Ελλάδα ήταν στημένη για να παρακολουθήσει αυτά τα παιχνίδια. Εδώ και πολλά χρόνια το σκηνικό έχει μεταφερθεί στην Αθήνα και τα ηνία έχουν εδώ και πολλά χρόνια, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν πάβει να είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι το αυριανό στις 18:30 ώρα, και το κάνει και ακόμη πιο ιδιαίτερο το γεγονός ότι είναι και πάρα πολύ σημαντικό βαθμολογικά για τον Άρη αυτό το παιχνίδι, ειδικά και μετά τα αποτελέσματα της προηγούμενης αγωνιστικής, το συνδυασμό δηλαδή της ήττας του Άρη από το Γυμναστικό Σύλλογο Λάρισας Φάρο, αλλά και την ταυτόχρονη νίκη του Πανιωνίου επί της ΑΕΚ, που έφεραν τον Πανιώνιο με μία νίκη διαφορά πλέον από τον Άρη, ο οποίος για να αρχίσει να αναπνέει και πάλι κανονικά θα πρέπει αύριο να κερδίσει τον ΠΑΟΚ στο γήπεδό του, στην έβρα του, ούτως ώστε να σβήσει κατά κάποιο τρόπο αυτή την κακή ήττα που έκανε το Σάββατο που μας πέρασε στη Λάρισα από τον Γυμναστικό Σύλλογο και που τον φέρνει και πάλι σε δύσκολη βαθμολογική θέση. Το παιχνίδι φυσικά σίγουρα θα συνοδεύεται από πάρα πολύ κόσμο. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Υπήρξε και η ανακοίνωση χθες, θυμίζω, από πλευράς προπονητή και παικτών, διότι μην ξεχνάτε ότι δύο από τους τρεις διαιτές είναι οι ίδιοι που ήταν και στο περίφημο παιχνίδι με το Λαύριο. Οπότε με την παραμικρή αφορμή που τυχόν θα δώσουμε στο γήπεδο, νομίζω ότι θα τυλίξουν τον Άρη σε μια κόλλα χαρτί, άρα θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, θέλει πάρα πολύ μεγάλη αυτοσυγκράτηση καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, ακόμη και αν υπάρξει η οποιαδήποτε πρόκληση από οποιονδήποτε, είτε από τον μπάγκο του ΠΑΟΚ, είτε από κάποιο κακό σφύριγμα που σίγουρα θα υπάρξει κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί και τα υπόλοιπα παιχνίδια που ακολουθούν με τον Άρη γηπεδούχο στο Αλεξάνδριο είναι πολύ σημαντικά για τον Άρη να έχει τον κόσμο του στο πλευρό του για να μπορέσει να τα πάρει αυτά τα παιχνίδια, με την Κίμη, με τον Πανιώνιο, με τον Προμηθέα. Είναι παιχνίδια τα οποία θα καθορίσουν και την κατάληξη της φετινής χρονιάς, άρα θα ήταν ευχής έργος αυτά τα παιχνίδια φυσικά ο Άρης να τα παίξει με γεμάτο γήπεδο, και σύν της άλλης και από τις εισπράξεις να πληρωθούν ποδοσφαιριστές και καθοσφαιριστές και προσωπικό, εννοείται, γιατί εκεί θα πηγαίνουν όλα τα έσοδα από τις εισπράξεις αυτών των εντός έδρας αναμετρήσεων μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος, της κανονικής περίοδου δηλαδή. Σε αυτά τα παιχνίδια, εντάξει, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, καλύτερα και από μένα ενδεχομένως, ότι δεν παίζει τόσο πολύ ρόλο η δυναμικότητα των ομάδων, τα ρόστερ δηλαδή. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ φαντάζει να είναι λίγο καλύτερος από τον Άρη, το λέει και η βαθμολογική του θέση, με λιγότερα προβλήματα εν πάση περιπτώσει από αυτά που ταλανίζουν τον Άρη κατά τη διάρκεια της σεζόν.
Αλλά σε αυτά τα παιχνίδια μετρούν και πολλά άλλα πράγματα. Μετράει φυσικά το γεμάτο γήπεδο, η ατμόσφαιρα, το πάθος, η διάθεση, η ένταση που θα βγάλουν οι καλωσφαιριστές του Παναγιώτη Γιαννάκη στο παρκέ. Ένας άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ καλά αυτά τα παιχνίδια και φαντάζομαι ότι θα προσπαθήσει να μεταδώσει κάτι από την δική του εμπειρία στους καλαθοσφαιριστές του. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο οποίος πριν από λίγο τιμωρήθηκε με επίπληξη, αυτό μας έλειπε, να υπήρξε καμιά τιμωρία αποκλεισμού του από το αυριανό παιχνίδι. Όλα βέβαια τα έχουμε δει από τον Εσάκη και από την ΕΟΚ, δεν θα μας ήταν και παράξενο, περίεργο να βλέπαμε και κάποια τιμωρία του Παναγιώτη Γιαννάκη. Και μόνο το γεγονός ότι κλήθηκε σε απολογία και βέβαια δεν πήγε ο ίδιος γιατί προετοιμάζει την ομάδα για το αυριανό μάτς, απολογήθηκε δια υπομνήματος, αλλά και μόνο το σκηνικό, το περιστατικό που έλαβε χώρα, νομίζω το περασμένο Σάββατο στη Λάρισα είναι ντροπιαστικό για την ηγεσία του ελληνικού μπάσκετ. Κακά τα ψέματα. Ο άνθρωπος δεν έκανε τίποτα από το να διαμαρτυρηθεί κόσμια, αλλά ο Άρης πληρώνει δυστυχώς το ότι δεν είναι άρεστος στις υπερκείμενες αρχές του ελληνικού μπάσκετ, ξεκάθαρα. Οπότε και ο Πάγκος αύριο πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και όλοι στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Πριν από λίγο ο Δημήτρης Φιλιώνης μέσω του ΕΣΑΚΕ αναφέρθηκε σε αυτό το παιχνίδι. Ο νεαρός Γκαρτουάρη λέει ότι έχουμε μπροστά μας ένα πολύ κρίσιμο αγώνα στην έδρα μας που όλοι γνωρίζουμε τη σημασία του και τις ιδιαιτερότητές του ανεξάρτητα από την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι δύο ομάδες. Θέλουμε πολύ τη νίκη για βαθμολογικούς και ψυχολογικούς λόγους και θα δώσουμε ό,τι έχουμε για να τα καταφέρουμε. Ξέρουμε ότι ο κόσμος θα είναι στο πλευρό μας και χρειαζόμαστε πολύ τη στήριξή του. Ο ΠΑΟΚ διαθέτει μια πολύ καλή ομάδα με αρκετές λύσεις και θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Είναι ένα ντέρμπι που θα μετρήσει. Είναι ένα ντέρμπι και θα μετρήσει το ποιος το θέλει περισσότερο, λέει ο Φιλιώνης, ο οποίος καταλήγει στο blog του στον ΕΣΑΚΕ, λέγοντας: πρέπει να παίξουμε πολύ σκληρά, με αυτοπεποίθηση και με εμπιστοσύνη ο ένας τον άλλον. Μόνο έτσι θα επιστρέψουμε στις νίκες. Στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ πρέπει να φανούμε αντάξει των περιστάσεων και με τη βοήθεια του κόσμου να παλέψουμε και να βρούμε το δρόμο προς τη νίκη, χωρίς να μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο, λέει ο νεαρός Γκάρτ. Υπάρχει μια πολύ όμορφη ιστορική αναδρομή στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ από την ΚΑΕ σε συνεργασία με το μουσείο του Άρη και τη βοήθεια του Γιάννη Πέγκου, την συλλογή δηλαδή, πολύ μεγάλη συλλογή που διαθέτει. Και μπορείτε να τις δείτε όλες αυτές τις φωτογραφίες, όλο αυτό το υλικό μέσα από την σελίδα του Άρη στο διαδίκτυο. Θα δείτε και πρωτοσέλιδα, θα δείτε και άρθρα, γενικότερα θα κάνετε κι εσείς μια πολύ ενδιαφέρουσα βουτιά νομίζω στο παρελθόν, όταν αυτά τα παιχνίδια έκριναν τίτλους και όχι φυσικά το αυριανό διακύβευμα για τον Άρη, επαναλαμβάνουμε, είναι να ξεκολλήσει λίγο από τη θέση στην οποία βρίσκεται, στα πολύ χαμηλά και πρωτόγνωρα για αυτόν πατώματα του βαθμολογικού πίνακα. Βέβαια αύριο στο περιθώριο αυτής αναμέτρησης θα έχει ενδιαφέρον και η παρουσία του νομικού του Δημήτρη Γουλιέλμου στην Θεσσαλονίκη και στο το ποιες επαφές θα κάνει δηλαδή κατά τη διάρκεια της παραμονής του. Είμαστε εν αναμονή των εξελίξεων στην ΚΑΕ Άρης και αναφέρομαι στις διοικητικές δηλαδή εξελίξεις και το πώς αυτές θα δρομολογηθούν ούτως ώστε να απαγκιστρωθεί ο Άρης από τον Νίκο Λάσκαρη. Και θα έχει ενδιαφέρον αν υπάρξει κάποια τοποθέτηση αύριο του κύριου Γουλιέλμου στους δημοσιογράφους γενικότερα, αφού λέγεται ότι θα είναι παρόν στο Αλεξάνδριο για την αυριανή αναμέτρηση, οπότε ίσως έχουμε κάτι περισσότερο αύριο. Στην παρούσα φάση δεν έχει σημειωθεί παραμικρή εξέλιξη στο συγκεκριμένο κομμάτι. Υπάρχει βέβαια μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει ώστε να κλείσουν τα μέτωπα με τους πρώην παίκτες της ομάδας. Το θέμα το χειρίζεται πλέον η νέα κατάσταση, έχει καταρτιστεί ένα πλάνο για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν, ενέργειες που βέβαια συμπεριλαμβάνουν εκτός από όλα τα άλλα και χρήμα, όπως καταλαβαίνετε. Θα τα πούμε όλα αυτά και στη συνέχεια θα μιλήσουμε και για το ποδόσφαιρο και κάποια άλλα πραγματάκια που έχουμε στο μυαλό μας. Όλα αυτά εδώ μέχρι και τις 7. Διάλειμμα και επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε σε πολύ λίγο.
Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Παρακαλώ. Όλα αυτά που γίνονται, την απέλπιδα και αγωνιώδη προσπάθεια όλων των φορέων του ελληνικού αθλητισμού να σώσουν τον Παναθηναϊκό. Και πραγματικά αναρωτιέμαι, τότε που ο Άρης ήταν στα χειρότερά του και με πολύ λιγότερα φυσικά χρέη από αυτά που είχε ο Παναθηναϊκός, που είχε καμιά κατοστάρα όλα μαζί του Παναθηναϊκού. Πέντε ήταν του Άρη τα απαιτητά. Γιατί δεν δείξατε όλα τότε την ίδια ευαισθητοποίηση? Γιατί λειτουργείτε με άλλα μέτρα και άλλα σταθμά? Καλά κάνει ο Παναθηναϊκός και πιέζει και έχει βάλει λιτούς και δεμένους. Και με όλο το σεβασμό, γιατί είναι μια μεγάλη ομάδα, ασφαλώς. Καταρχήν, εντάξει, να πούμε στον κόσμο τον τρόπο με τον οποίο θα σωθεί. Ναι, ότι δεν έχει, και δεν έχει σχέση με τον Παναθηναϊκό. Δεν αναφέρομαι στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός και μαγκιά του, άμα το πετύχει, και άμα έχει πιέσει πολιτικά και με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να πιέσει. Και καλά κάνει και χειρότερα να κάνει. Θα το συνδυάσω με τον Άρη. Αλλά εγώ στέκομαι σε αυτό. Συγγνώμη δηλαδή. Ο Άρης δεν θεωρείται στο top 5 του ελληνικού ποδοσφαίρου? Γιατί δείξατε την ίδια ευαισθησία? Δεν υπήρχε περίοδος χάριτος τότε από την UEFA? Θα στο πάρω και τώρα, καταρχήν για να ξέρει ο κόσμος. Αυτό που θα περάσει για τον Παναθηναϊκό, γιατί έχει περάσει ήδη από την κυβέρνηση και θα περάσει και από την ΕΠ, έχει περάσει από τη Λίγκα και χωρίς καμία καλά στη ζούλα. Καλά, τη Λίγκα πέρασε με τα χίλια. Εντάξει. Μπράβο. Και θα περάσει και από την ΕΠΟ. Είναι η ΕΠΟ από μένα. Είναι να μπει ένα αστεράκι που να λέει ότι κάποιες ομάδες, αν μπαίνουν σε μια κατάσταση ειδικών συνθήκων για μια τριετία, δεν θα υποβιβάζονται λόγω αδειοδότησης. Καταρχήν, εγώ αν ήμουν Ηρακλής, θα πήγαινα και θα τραβούσα μια αγωγή στα ευρωπαϊκά δικαστήρια και την ΕΠΟ και τη Λίγκα και όλους να με πληρώνουν. Αλλά τώρα με τον Παναγόπλο που πήρατε. Και μην πει κανείς ότι η ΑΕΚ και ο Άρης και ο Θελός ακολούθησαν την πορεία της Αμαθηνικής, αλλά γινόταν διαφορετικά. Η ΑΕΚ ρεφρίζεται και 220. Ήταν αναγκαίο κακό. Εντάξει. Σου λέω κάτι άλλο. Επειδή λέμε και η αγωνία. Μα η ΑΕΚ ήταν 220, ο Παναθηναϊκός είναι 100 και ο Άρης ήταν τα απαιτητά 5 και σύνολο 15. Ακριβώς. Μιλάμε τώρα για χαούδη διαφορά. Για 5 εκατομμύρια απαιτητά δηλαδή, ο Άρης κουτρουβάλισε τις κατηγορίες και περνάει αυτά που περνάει τα τελευταία 4 χρόνια. Και όχι μόνο αυτό, θα σου πω και κάτι άλλο. Γίνεται αυτό με τον Παναθηναϊκό και το σώζουν. Ο Άρης εδώ και 2 χρόνια, αλλά σου λέω ειδικά φέτος, κάνει ένα τεράστιο αγώνα. Έχει δώσει καμιά 600 χιλιάρικα στα περσινά για να είναι κύριος όσον αφορά την αδειοδότησή του. Και λένε ότι αν δεν πάρεις αδειοδότηση, δεν ανεβαίνεις. Κάτσε ρε φίλε. Δηλαδή, εμένα μπορεί να με κόψει γιατί χρωστάω 50 χιλιάρικα. Γιατί τέτοια αυτά τα και πέρυσι, αν θυμάστε. Γιατί δεν έκανα το πλάνο βιωσιμότητα σου, δεν το έγραψα σωστά. Ή επειδή το πλάνο βιωσιμότητα ήταν. Τα πιθανά κέρδη δηλαδή που θα έχω την επόμενη σεζόν δεν σας άρεσαν. Ναι. Θα μου βάλετε ότι δεν θα ανέβω γιατί τα. Και τότε που έπεσε ο Άρης, γι' αυτό έπεσε. Με το πλάνο βιωσιμότητα έπεσε. Ότι δεν είχε αρκετά έσοδα για να πληρώνει τους διακανονισμούς του. Και την ομάδα που χρωστάει 100 εκατομμύρια την κρατήσετε, να παίξει κανονικά. Με νύχια και με δόντια μιλάμε, προσπαθούν να βρούνε κάθε τρύπα που υπάρχει, όποια χαραμάδα υπάρχει στην UEFA και στο ελληνικό αθλητικό δίκαιο, προκειμένου να μην υποβιβαστεί. Γιατί ο Παναθηναϊκός πρέπει να υποβιβαστεί, παιδιά. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος για τον Παναθηναϊκό, πώς είναι σήμερα η κατάσταση. Και λέω ότι αυτό είναι και ένας ακόμα λόγος που δεν θα τολμήσουν να κάνουν οτιδήποτε με τον Άρη. Ο οποίος τους πρώην τους έχει πληρώσει με όλο αυτό που κάνετε, με όλο αυτό που πάτε να κάνετε, μάλλον που πάει να γίνει, μα που δυναμώνεται και την ίδια τη διαδικασία της αδειοδότησης. Δηλαδή, είναι σαν να λένε οι ομάδες, καλά πλάκα μας κάνετε, ρε παιδιά τώρα. Δηλαδή, ο άλλος με 100 εκατομμύρια τον βάζετε σε περίοδο χάριτος 3 χρόνια και εμείς δηλαδή θα μας κόψετε, γιατί ξέρω εγώ, χρωστάμε μια αδειοδότηση στην εφορία, για παράδειγμα. Μα ο Άρης αυτό που έχει την εκκρεμότητα, αυτό είναι η εφορία που θα τα πληρώσει και αυτά. Για να αναφέρομαι στον Άρη, σου οποιαδήποτε άλλη ομάδα για παράδειγμα. Όφι, ρε φίλε, όφι, που έχει κάποια προβλήματα με προσφυγές, που χρωστάει 300 χιλιάρικα σύνολο και τα έχει διακανονίσει, ας πούμε, έτσι. Συγγνώμη, τι θα τον πει στον Όφι? Δεν ανεβαίνεις γιατί χρωστάς 200 χιλιάρικα και ο άλλος θα παίξει με 100 εκατομμύρια. Δηλαδή, πώς θα. Αυτό το αίσθημα της αδικίας, δηλαδή, πώς θα. Σου λέω, Ηρακλής, φίλε. Πέρσι έπεσε. Μα έπεσε πέρσι για την αδειοδότηση. Όλες οι ομάδες οι οποίες πέρασαν από αυτή τη διαδικασία τα τελευταία χρόνια και αναφέρομαι σε μεγάλες ομάδες. Είναι δικαιολογημένο απόλυτα να αισθάνονται αδικημένοι από αυτή την ιστορία εφόσον περάσει. Που από ό,τι φαίνεται θα περάσει, διότι υπάρχει και, όπως βλέπετε, συνδέεται όλο αυτό και με την κίνηση του Γιαννακόπουλου, του γιου, για να πάρει την ΠΑΕ. Όλο αυτό είναι μια αλυσίδα, όπως βλέπετε, το ένα με το άλλο.
Έτσι. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Μην τα... Και δεν αναφερόμαστε στον Παναθηναϊκό, επαναλαμβάνουμε, δεν το επικεντρώνουμε εκεί. Επικεντρωνόμαστε απλά στην αγωνιώδη λησαλέα προσπάθεια όλων των φορέων, κυβέρνησης, λίγκας, ΕΠΟ, προκειμένου να σωθεί ο Παναθηναϊκός. Ξεκάθαρα. Αυτό είναι. Και θα πω και κάτι άλλο, το οποίο το σκεφτόμουν χθες το βράδυ, Χρυσάνθη. Ναι. Ο Άρης δεν έκανε, δεν θα κάνει και ποτέ, νομίζω, εντάξει, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, δεν θα προσπαθήσει, εκτός αν βγει κανένα μαχαίρι, κανένα περίστροφο σε κάποιο παιχνίδι του, να πάρει παιχνίδι στα χαρτιά. Θα μπορούσε να το κάνει με τον καφέ που έπεσε στο σπανό, αλλά όχι μόνο δεν το έκανε, αλλά έβγαλε και ευχαριστήρια ανακοίνωση για τη φιλοξενία της Παναχαϊκής στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ένα το κρατούμενο. Σκεφτείτε λίγο τι θα γινόταν εάν αυτό το περιστατικό λάμβανε χώρα στο παιχνίδι του πρώτου γύρου Άρης Παναχαϊκή. Το σκεφτόμουν και τρελνόμουν χθες το βράδυ. Δεν θα έκανε τίποτα ο Κατσουράνης. Αλλά θα είχαν πάρει όλα τα μέσα. Άρης Παναχαϊκή στο παιχνίδι το αντίστοιχο. Είσαστε και πολύ στο γήπεδο γιατί έχει και πολύ κόσμο, το θυμάστε. Είχε και ένταση, ήταν και ωραίο μάτς. Και με ωραία διακύμανση στο σκορ. Και με... Ήταν ωραίο γενικά παιχνίδι, ρε παιδί μου. Το ευχαριστηθήκαμε. Να έπεφτε ένας καφές. Ήταν γεμάτος ο καφές που έπεσε στο σπανό, ο οποίος αναγκάστηκε να κάνει φυσικά μπάνιο, να αλλάξει ρούχα μετά το τέλος του παιχνιδιού. Και δεν αναφέρομαι ούτε στην Παναχαϊκή, η οποία προς τιμήν της είπε θα απομονώσει και θα τιμωρήσει το φίλαθλο, ήδη, λέει τουλάχιστον. Υπήρξε δημόσια συγγνώμη από τον Σωκράτη Φρυδόπουλο στον προπονητή του Άρη χθες. Και γενικότερα έχει γίνει μια προσπάθεια, τώρα δεν ξέρω αν για τα μάτια ή όχι, έχει γίνει πάντως μια προσπάθεια να το δικαιολογήσει κατά κάποιο τρόπο το περιστατικό. Θα ρωτήσω κάτι άλλο. Το είδε όλη η Ελλάδα. Την ώρα που πέφτει ο καφές, εκείνη την ώρα η κάμερα της ΕΡΤ είναι στραμμένη στους δύο προπονητές που πάνε να δώσουν χειραψία και να αγκαλιαστούν, γιατί γνωρίζονται και όλα αυτά, έχουν πάρα πολύ καλή σχέση όπως καταλάβατε. Και εκείνη την ώρα που πέφτει ο καφές και φαίνεται, αλλάζει το πλάνο. Αλλά υπάρχει, το είδε όλη η Ελλάδα. Αθλητική βία δεν υπήρχε στο γήπεδο. Παρατηρητές δεν υπήρχαν στο γήπεδο. Γιατί δεν κινήθηκαν αυτά τα επάγγελτα όπως όφυλαν. Εδώ έχει γίνει ολόκληρος χαμός και μας έχετε ζαλίσει με την ταινία που έπεσε στην Τούμπα. Συγγνώμη, έπεσε ένας γεμάτος καφές, ένα ποτήρι γεμάτο καφές στον προπονητή, σε αξιωματούχο δηλαδή της αναμέτρησης, τον προπονητή του Άρη. Εάν ήταν στο Άρης Παναχαϊκή, δεν θα είχατε κινηθεί ήδη. 100%. Δεν θα είχατε τιμωρήσει ήδη τον Άρη. Θα το είχε χάσει ο Άρης το 50 στα χαρτιά, σας το λέω εγώ ξεκάθαρα. Ήδη. Θα είχε κάνει ένσταση, καταρχήν 5-6 ομάδες θα είχαν κάνει ένσταση. Και δεν ξέρω για την Παναχαϊκή λίγη. Ήταν τρεις παρατηρητές στο παιχνίδι. Γνώρισα τον έναν. Ο ένας είναι αντιπρόεδρος στην ΕΠΣΑ Χαΐας. Σιγά μη κάνει αυτός. Αυτός δεν, φίλε, περίμενε λίγο. Αυτός ήταν αντιπρόεδρος στην ΕΠΣΑ Χαΐας, μπούκαρε στο διαιτητή σε κάποια φάση. Και φώνασε το διαιτητή κάτι. Και νόμιζα ότι είναι τέκο τη Παναχαϊκή. Και μου λέει ένα συνάδελφο από την Πάτρα, μου λέει αυτό δεν είναι τη Παναχαϊκή. Λέω τι είναι. Είναι, λέει, τη ΕΠΣΑ Χαΐας. Παρατηρητή. Και λέω συγγνώμη, αυτό λέω που είναι παρατηρητή, φωνάζει το διαιτητή, τι του λέει. Εντελώ καροπροέρετα. Δηλαδή, ποιο είναι ο ρόλο του, δηλαδή, όταν πηγαίνουν στο γήπεδο. Όταν του βάζουν παρατηρητέ, τι παρατηρούν, δηλαδή. Με τι είναι επιφορτισμένοι. Επιλεκτικά παρατηρούν. Αθλητική βία δεν υπήρξε. Υπήρχε, νομίζω. Πάντα υπάρχει σε όλα τα γήπεδα. Γιατί δεν κινήθηκε αυτά τα επάγγελτα. Γιατί καταρχήν δεν έχουν κάμερες. Πώς τον βρούνε. Πώς τον βρούνε. Τότε Παναχαϊκή πώς θα τον βρει. Παραμύθι είναι. Τι θες να σου πει. Τι θες να σου πει ο Κατσουράνης. Ρητορικά τα ερωτήματα που θέτω φυσικά εννοείται. Αλλά είναι ώρες να σε πιάνει τρέλα πραγματικά. Με την επιλεκτική αντιμετώπιση και συμπεριφορά. Αυτό που υποτίθεται ότι θέλουν το ελληνικό παιδί. Και παραλαμβάνω, δεν είναι αφαιρόμενοι στην Παναχαϊκή, αλλά στους αρμόδιους, αυτούς που πηγαίνουν στα γήπεδα και η υποχρέωσή τους είναι να καταγράφουν και να βλέπουν όλα. Και δεν ζητάμε. Μπορεί να του άρεσε το ζήτηση, ούτε πρόκειται να το κάνει. Να υποστηρίξει τη μορία της Παναχαϊκής. Άμα ήταν, θα το είχε κάνει. Και ο ίδιος ο προπονητής το υποβάθμισε το γεγονός στη συνέντευξη τύπου. Εν πάση περιπτώσει,
Φαντάζομαι, λέει ο 506, οι χαρές του Παναθηναϊκού θα έχουν αντίκτυπο στην ελαστικότητα των κριτηρίων αδειοδότησης για όλους. Τι να σου πω. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Δημητρίου. Μπα, όχι. Θα σώσουμε τον Παναθηναϊκό και θα βγάλουμε την αυστηρότητα σε όλους τους άλλους. Δεν ξέρω τι θα σώσουμε και τι όχι. Απλά διαβάζετε και εσείς βλέπετε. Έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια να γίνει το άσπρο μαύρο και να βαφτιστεί το κρέας ψάρι. Σύντομα. Παραλαμβάνω ότι η ΠΑΕ, ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες, θα πρέπει να έχουν καταθέσει τους φακέλους τους για την αδειοδότηση επόμενης μέρας μέχρι 4 του Απρίλη. Για την αδειοδότηση? Ναι. Α. Είμαστε 20 του μήνα. Άρα έχουν ακόμη δύο εβδομαδούλες βαριά-βαριά οι ομάδες να τακτοποιήσουν τις όποιες εκκρεμότητες έχουν για να καταθέσουν τους φακέλους τους. Δεν χρειάζεται να ξαναπούμε για τον Άρη, έχουμε γίνει γραφική να τα λέμε. Ελπίζουμε απλά το περσινό πάθημα να έχει γίνει μάθημα και ο φάκελος αυτή τη φορά να είναι αδιάβλητος και να περιέχει όλα αυτά που πρέπει να περιέχει, γιατί γίνεται και μια πολύ μεγάλη προσπάθεια του τελευταίους μήνες να τακτοποιηθούν οι εκκρεμότητες, να κλείσουν μέτωπα, να κλείσουν τρύπες με ελάχιστα έσοδα. Από ό,τι πληροφορήθηκα στον ισολογισμό που ο Σονούπο θα αναρτηθεί κιόλας, τα φετινά έσοδα του Άρη είναι 150.000 ευρώ. Τι να είναι. Και οι ζημίες πάνω από ένα εκατομμύριο. Και αυτά φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, αντισταθμίζονται με αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και με προσδοκόμενα έσοδα που θα έχεις φυσικά με τα μελλοντικά σου κέρδη από τηλεοπτικό συμβόλαιο, από εισιτήρια διαρκείας, από χορηγίες και από όλα αυτά τα οποία φυσικά είναι πολύ διαφορετικά τα νούμερα στην Super League. Τα καθαρά λες εσύ τώρα. Ναι, ναι. Ναι, τόσο είναι βέβαια. Αν το σκεφτείς. Συν τις χορηγίες του Colonial. Αυτά δεν είναι. Εσύ λες για 31 δεκάτου. Ναι. Τα 150. Ναι, άμα είναι άλλα 150, πες μετά. 300. Άντε βάζω και ένα 150 εγώ που είμαι άπλας. Ναι. Κάνα μισό εκατομμύριο τα έσοδα. Σύνολο. Όλα βαριά βαριά με στοίχημα, Colonial, εισιτήρια. Αυτά είναι. Και τα έξοδα σου είναι τουλάχιστον 1,5 χαρτί. Εντάξει. Φίλε, ο ένας μου στέλνει τώρα για τη Μαρούπα. Τι να σχολιάσω για τη Μαρούπα, ρε φίλε. Τι είναι πάλι με τη Μαρούπα. Βγήκε η Μαρούπα, λέει σε δύο και είπε αδέρφια μου, παοξίδες και τα λοιπά. Μην το κοιτάτε. Ακούστε λίγο για να καταλάβετε. Επειδή πολλές φορές, φίλε Χρήστο, όλοι μας κρίνουμε για το αν πει κάποιος κάτι θετικό για τον ΠΑΟΚ ή κάτι αρνητικό για τον Άδη. Ναι. Τη Μαρούπα θα την κρίνω επειδή είπα αδέρφια μου παοξίδες, το Θανάση και το Μιχάλη. Από εκεί νομίζω θα την κρίνω εγώ αρνητικά. Την κάθε Μαρούπα και τον κάθε Παναγόπουλο. Ή επειδή θα κρίνω τον Παναγόπουλο επειδή λέει ότι είναι παοκτσής. Με ενδιαφέρει αν λέει ότι είναι παοκτσής. Εμένα με ενδιαφέρει τι κινήσεις έχει κάνει κατά του Άρη. Και όταν κλήθηκε να τα αποδείξει στο δικαστήριο, έχασε τη δίκη με την Ειρήνη και τον Καρυπίδη. Αυτό με ενδιαφέρει. Το αν λένε ότι είναι επειδή τώρα αυτή είναι. Και θα σου πω γιατί το κάνει. Είναι πολιτική η λόγη που το κάνει. Δεν έχει καμία σχέση με τον αθλητισμό. Αν αυτοί λοιπόν σκοτώνονται για άλλου είδους ζητήματα και βάζουν μπροστά τον Άρη τον Πάκ, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Εμένα με νοιάζει τι κάνουν σε σχέση με τον Άρη. Το αν λέει αδέρφια μου παοξίδες ή οτιδήποτε άλλο για να πάρει κανένα ψήφο. Όταν κατέβει σε εκλογές με το κόμμα που θα κατέβει. Άρα μην τρελαίνεστε με τέτοια πράγματα. Άλλα είναι τα σημαντικά. Και να είστε σίγουροι ότι ό,τι σημαντικό. Εφόσον πέφτει στην υποπίτη στην αντίληψή μας, το λέμε και το σημειώνουμε και το αναδεικνύουμε. Σημασία έχει να δούμε πώς θα διαφυλάξουμε επικοινωνιακά, όχι ότι είναι αυτή η δουλειά μας, αλλά σε αυτή τη διαδικασία έχουμε πει πολλές φορές τα συμφέροντα του συλλόγου. Γιατί το νιώθουμε ως υποχρέωση. Το νιώθουμε, δεν είναι η δική μας υποχρέωση. Υποχρέωση είναι των ανθρώπων που είναι στο σύλλογο αυτή τη στιγμή μέσα. Αλλά επειδή μένει το επικοινωνιακός πόλεμος και με κάποια τέτοια παραδείγματα σαν αυτό που είπε ο Αλέξης, αν ήταν ανάποδα θα γινόταν κακός χαμός. Γι' αυτό πρέπει και τα αυτιά μας να τα έχουμε ανοιχτά και τα μάτια μας και τα πάντα όλα. Και βλέπετε τι γίνεται με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή εμένα ως Άρη με έχει γανιάσει φέτος και να σας πω και κάτι, αν αυτά τα 600 χιλιάρια ο Καρυπίδης θα έρθει στην ομάδα και έμπαινε 2 center four και 3 half, δεν καμία, 28 πόντους μπροστά θα μου, αν ήξερε ότι θα ανέβει έτσι. Δεν υπήρχε περίπτωση ο Άρης να κάνει μεταγραφές του Γενάρη, σας το λέγαμε από πριν, αρκετό καιρό πριν από τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Πιέστηκε από εκείνα τα αποτελέσματα που έκανε με Πανεγιάλιο, θυμίζω εκείνη την ισοπαλία, και απέκτησε
τελευταία στιγμή των μεταγραφών, το Χαντί και τον Μπαστακό, για να προσθέσει δύο παίκτες μεσοεπιθετικά. Ξεκάθαρα τα πράγματα, γιατί το πλάνο ήταν να καλυφθούν υποχρεώσεις οι περσινές, να μην επιβαρεθεί δηλαδή άλλο το budget, και η ομάδα να πάει έτσι μέχρι το καλοκαίρι. Αλλά πιέστηκε ο Καρυπίδης και από τον προπονητή και από τον τεχνικό διευθυντή, γενικότερα από την κατάσταση που υπήρχε στην ομάδα εκείνο το διάστημα, και απέκτησε αυτούς τους ποδοσφαιριστές που απέκτησε, σύν τον Γκανακούδη φυσικά, ο οποίος εκτός όλων των άλλων ήρθε και γιατί έχει και την προσωπική σχέση με τον Παπαδόπουλο. Εντάξει, είναι καλός ποδοσφαιριστής, έμπειρος, το έδειξε από το παιχνίδι στο οποίο αγωνίστηκε, αλλά είναι και έπαιξε ρόλο και το άλλο που σας αναφέραμε. Nice. Ξεκάθαρα πράγματα. Ο Άρης δεν θα έπαιρνε παίκτες το Γενάρη. Να πούμε ότι για το παιχνίδι του Σαββάτου με τον Κισαμικό, ο προπονητής του Άρη έχει δεδομένες απουσίες να αντιμετωπίσει και έχουν να κάνουν με τιμωρίες. Δηλαδή ο Βαλεριάνος, το οποίο το ύψος της ποινής της τιμωρίας θα το πληροφορηθούμε την Παρασκευή, θα είναι σίγουρα πάνω από μία αγωνιστική, με βάση όσα γράφτηκαν στο φύλλο αγώνα από τον διαιτητή της αναμέτρησης. Θα απουσιάσει ο Μουμίν, ο οποίος έχει συμπληρώσει 7 κάρτες, θα εκτίσει σε αυτό και στο επόμενο με τη δόξα δράμας στις δύο αγωνιστικές της τιμωρίας του. Θα λείψει και ο Χαντί φυσικά, που λείπει με την εθνική ομάδα της Ιορδανίας, και ο Μιλούνοβιτς φυσικά, ο οποίος είναι απόν για το επόμενο διάστημα με το πρόβλημα που έχει γίνει και στη Σερβία και όλας, και ακολουθεί εκεί ειδικό πρόγραμμα με ένα δικό του γιατρό. Αυτές είναι οι δεδομένες απουσίες. Θα υπάρξουν δηλαδή αναγκαστικά, θέλοντας και μη, και κάποιες διαφοροποιήσεις στο αρχικό σχήμα, αφού θα λείπουν δύο παίκτες οι οποίοι είναι βασικοί, δηλαδή ο Μουμίν και ο Βαλεριάνος. Άρα θα πρέπει να αλλάξει τον αριστερό του μπακ και τον ένα από τους δύο αμυντικούς μέσους ο προπονητής του Άρη. Θα βάλει τις επόμενες προπονήσεις ποιες είναι οι σκέψεις του, αν και για νομίζω ότι για τα χαφ, αμυντικά χαφ, δεν χρειάζεται και ιδιαίτερο σκόπος. Ο Νίκητς θα είναι αυτός ο οποίος θα αντικαταστήσει το Μουμίν και θα παίξει μαζί με τον Ιντζόγλου. Τώρα για το αριστερό άκρο της άμυνας θα δούμε. Εγώ πιστεύω ότι θα παιχθεί μεταξύ του Τζανακάκη και του Κανακούδη η θέση. Ή δηλαδή θα βάλει έναν κλασικό αριστερό μπακ τον Κανακούδη, ή θα χρησιμοποιήσει κάτι που έχει κάνει στο παρελθόν, τον Τζανακάκη αριστερά και τον Μπούρμπο δεξιά. Εγώ νομίζω ότι μία από τις δύο θα είναι οι επιλογές του προπονητή για το αριστερό άκρο της άμυνας. Αλλά εντάξει, τρίτη ακόμη έχουμε μέχρι την Παρασκευή για να τα συζητήσουμε αυτά. Ο Κισαμικός, ο οποίος δύο πιτσιρικάδες διεθνείς έχει απόντες, τον Σάλιακα και τον Τόλι. Νομίζω είναι και δανεικοί από τον Ολυμπιακό, αυτή αν δεν κάνω λάθος. Οι οποίοι είναι διεθνείς με τις ελπίδες και δεν θα είναι διαθέσιμοι για το παιχνίδι του Σαββάτου, 3 ώρα στα Περιβόλια, με τηλεοπτική μετάδοση το παιχνίδι. Εμείς θα κάνουμε το διάλειμμα τώρα και θα επιστρέψουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα. Ο φίλος ο 506 θέλει να πάει μια βόλτα του Χαριλάου, από ό,τι κατάλαβα την Κυριακή. Δεν έχουμε ενημέρωση για κάτι τέτοιο. Πέρσι ήταν καθημερινή ή όχι? 25. Τώρα, τι να σου πω. Το ρωτήσουμε όμως. Και πέρσι είχαν γίνει και κάτι εκδηλώσεις, είχαν γίνει στο Βικελίδης από τον Εραστέχνη Άρη. Θα δούμε αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, 24 του μήνα παίζει η ομάδα σε ένα σημαντικό παιχνίδι με τον Κισαμικό. Εγώ να πω ότι ανοίγουμε τις γραμμούλες. Το 23, 10, 2, 87 και 3 οχτάρια είναι στη διάθεσή σας. Θα δώσουμε για αυτή την μία ώρα περίπου και την δυνατότητα σε δύο από εσάς να πάτε στο αυριανό ντέρμπι Άρης ΠΑΟΚ, με επικοινωνία μέσω μηνυμάτων FM και ενώ ονοματεπώνυμο φυσικά, αφού θα συνοδεύετε και από σχόλιο σας για την εκπομπή, όχι δηλαδή μόνο για το διαγωνισμό. Εφόσον θέλετε να στείλετε σχόλιο για την εκπομπή, μπαίνετε και στο διαγωνισμό γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας στο 54526. 1,24 κοστίζει το μηνυματάκι, ΦΠΑ και χρεώσεις κινητής τηλεφωνίας κανονικά. Αν θέλετε λοιπόν να κάνετε κάποιο σχόλιο και παράλληλα να σας βάλουμε και στην κλήρωση για το Άρης ΠΑΟΚ, το κάνετε
στέλνοντας το μηνυματάκι FM και ενώ ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54526. 54526. Λοιπόν, καλείτε για να βγείτε και στον αέρα. 23, 10, 2, 87 και 3 οχτάρια. Ανοιχτές οι γραμμές, όπως κάνουμε αναδιαστήματα. Αν και συνήθως όταν είναι ήρεμα τα πράγματα, δεν έχουμε τόσες πολλές γραμμές και παρατηρήσεις. Αν έχουμε άσχημα γεγονότα, γίνονται τα τηλεφωνικά πεσήματα και οι παρεμβάσεις και οι σχολιασμοί των πεπραγμένων, του προπονητή, των παικτών και όλων των υπολείπων. Ο Γιαννάκης τιμωρήθηκε με έγγραφη επίπληξη. Δεν ξέρω ακριβώς ο πιλοίδης τι πρέπει να γίνει με τον συγκεκριμένο τύπο, ο οποίος συνεχίζει και σφυρίζει και πραγματικά αποτελεί ντροπή το αυτό που έγινε στην Λάρισα. Βλέπω και συναδέλφους από την Αθήνα να ξεφωνίζουν τον συγκεκριμένο διαιτητή και γενικότερα τη συμπεριφορά της διαιτησίας απέναντι στον Άρη. Δεν νομίζω ότι υδρώνουν τα αυτιά των δεινοσαύρων, οι οποίοι θα ήθελαν φυσικά να φύγει ο Γιαννάκης από τον Άρη ως αποτυχημένος, και γι' αυτό γίνονται όσα γίνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα με αυτούς τους ανεκδίκητους που σφυρίζουν. Αλλά στο μπάσκετ περνάνε σε δεύτερη μοίρα. Αν αυτά γινόντουσαν στο ποδόσφαιρο με αντίστοιχα σφυρίγματα, τότε πραγματικά θα είχε χωριστεί η Ελλάδα στα δύο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το 23-10-27-8-8-8 είναι στη διάθεσή σας. Αν δεν έχετε διάθεση να μιλήσετε. Για το φίλο, ναι, που ρωτάει εδώ με ένα προσωπικό μήνυμα για το αν έγινε κάποιο ραντεβού με τον Πλατέλα. Γιατί με τον Πλατέλα το επόμενο ραντεβού που θα γίνει είναι όταν θα τεθεί επιτάπητος πλέον ο σχεδιασμός για την επόμενη σεζόν, με το καλό δηλαδή όταν η ομάδα θα έχει εξασφαλίσει και μαθηματικά την άνοδό της στη Super League. Αυτή τη στιγμή δεν τίθεται κάποιο ζήτημα συνάντησης με τον ίδιο και τον εκπρόσωπό του. Αυτό έχει υποθεί μεταξύ των δύο πλευρών στην τελευταία συνάντηση που είχαν στο Κλεάνθης Βικελίδης στο Περιθώριο, μια εντός έδρας αναμέτρησης του Άρτου, μετά από ποιο παιχνίδι ήταν. Άλλωστε ο ποδοσφαιριστής έχει ένα ιδιωτικό συμφωνητικό που τον κρατάει στην ομάδα και την επόμενη σεζόν σε περίπτωση ανόδου. Απλά έχει εκφραστεί επιθυμία από την πλευρά του παίκτη, δεν είναι αντίθετος και ο Άρης, να γίνει κουβέντα για να επεκταθεί το συμβόλαιο και να μην είναι μόνο για την επόμενη χρονιά, να είναι ενδεχομένως ένα καινούριο διετές συμβόλαιο με νέους οικονομικούς όρους. Αλλά όλα αυτά θα τεθούν επί τάπτος. Τώρα, χθες στην Αθήνα η συνάντηση είχε να κάνει περισσότερο με διαδικαστικά θέματα και με μια έτσι διάθεση που είχε και η πλευρά του Θόδωρου Καρπίδη να μιλήσει με ένα από τους πρωταγωνιστές της φετινής χρονιάς. Εντάξει, τον βλέπουμε, είναι και λίγο εκνευρισμένος το τελευταίο διάστημα. Δέχεται τις κάρτες πάρα πολύ εύκολα. Είναι αναφέρετο, νομίζω, δικαίωμα και του ιδιοκτήτη της ομάδας να συνομιλεί με τους πρωταγωνιστές. Και αυτό έγινε. Δεν συντρέχει κάποιος λόγος, ούτε ανησυχία, ούτε τίποτα. Επαναλαμβάνω, για το θέμα δηλαδή με τον Πλατέλα, η επόμενη συνάντηση θα είναι όταν πια με το καλό η ομάδα θα έχει πάρει το δρόμο της επιστροφής για τη Super League. Κόλλησες στις γραμμές. Δύο εισιτηριάκια έχουμε για το Άρης ΠΑΟΚ FM και ενώ ονοματεπώνυμο, το σχόλιο σας ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54526. Πάμε στις γραμμές. 23-10-287-888. Πρώτος φίλος. Έλα ρε φίλε. Πού να έρθω. Πού να έρθω. Ξέρω, όπου θέλεις. Ορίστε, σου άνοιξα τις γραμμές 6 και 10. Ναι, για να μην λες ότι έτσι δεν μπαίνει κανένα τηλέφωνο. Μπράβο. Έτσι όπως έχετε κάνει ρε, ναι, με την εκπομπή. Ναι. Να ανοίγουμε από τις 5 τις γραμμές. Μας έχετε μπερδέψει, ρε. Ναι. Την άλλη φορά σου είπα κάθε πρώτη του μηνός. Όχι, εντάξει. Κοίταξε, Χρήσταφε, ναι, άσε την πλάκα τώρα. Επιβάλλεται αυτή την περίοδο να βγαίνουμε γραμμές συνέχεια. Να μιλάει ο κόσμος. Βγάζουμε. Όχι, βγάζουμε. Τι να κάνουμε, να μην βγάλω το Μυροφορίδη, θες να ακούσεις να μιλήσει με τον κύριο Σαββόπουλο εδώ να του κάνει τις ερωτήσεις. Πώς θα γίνει. Να μην βγάλουμε, λέω, χθες τον κύριο Μυροφορίδη να τα πει. Εγώ δεν σου είπα να μάθω. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Προγραμματίζουμε, υπάρχουν συνεντεύξεις κάποιες μέρες και κάποιες άλλες μέρες προγραμματίζουμε να βγαίνει ο κόσμος. Όταν βγάζεις, ας πούμε, λοιπόν, τον Μυροφορίδη, εντάξει, αλλά και κάποιες άλλες συνεντεύξεις είναι εκ του περισσού. Όχι, όλα χρειάζονται. Όλα. Λοιπόν. Πάμε τώρα. Πάμε να πεις αυτά που θες. Να πάμε τώρα. Πού να πάμε, Παναθηναϊκός. Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος που θα σωθεί από την κυβέρνηση και την ΕΠΟ. Έτσι.
Και καλά αυτοί εκεί από τη FIFA, τα είπαμε και στο άλλο το ράδιο, αυτοί εκεί λοιπόν από τη FIFA τι ρόλο παίζουν. Γνωρίζουμε ότι δεν μπορούν να πούνε στην ΕΠΟ καθάρισε τον Άρη, σώσε τον Παναθηναϊκό. Το καταστατικό είναι πλέον εναρμονισμένο. Η κάθε ΕΠΟ είναι υπεύθυνη για τη χώρα της. Αλλά μπορεί να επιβάλλει ποινές. Να, λοιπόν, και αυτό που έπρεπε να γίνει, δεν βλέπουν ότι πέρσι αλλάξανε τον κάπο για να μην ανέβει ο Άρης. Αλλάζουν δηλαδή ό,τι θέλουν ανά 5 λεπτά οι άνθρωποι. Ακριβώς αυτό που λες είναι. Τη μία χρονιά άλλαξαν τον ΚΑΠ για να μην ανέβει. Ανά 5 λεπτά, όχι χρονιές. Περίμενε. Ανά 5 λεπτά. Και δηλαδή πέρσι αυτό... τον ξανααλλάξαν για να ανέβει η δόξα. Καλά, δηλαδή αυτά τα οποία γίνονται για αυτούς εκεί, ας πούμε, στην UEFA δεν γνωρίζουν τίποτα, δεν βλέπουν, δεν έχουν καμία πληροφόρηση. Και αυτά όλα είναι νόμιμα. Αυτά είναι δηλαδή όλα normal. Νομιμοφανή είναι. Λοιπόν, τότε αυτοί να με τι ρόλο παίζουν, ρε φίλε. Τον, δηλαδή εγώ να με πώς θα βρω δίκαιο. Δεν θα βρεις. Αυτή πού είναι θα πάω. Όπου και να πας δεν μπορείς να πας στο εξωτερικό. Έχουν κάνει έτσι τους νόμους. Ακριβώς για να κάνουν είμαι αυτά τα πράγματα. Είμαι λοιπόν ας με περίεργος να δω εάν θα βγει αύριο λοιπόν απόφαση ποια θα είναι και ποια θα είναι λοιπόν η αντίδραση από την UEFA. Βλέπω εδώ τώρα για το Κοριόπολης, για τη Λιβαδιά Ράμβη και για τον Αστέρα Τρίπολης. Έτσι, ότι δήθεν στο πειθαρχικό της ΕΠΟ οι μάγκες καθάρισαν. Εντάξει, οι ομάδες καθαρές. Αυτή είναι νόμιμη απόφαση. Ωραία. Δεν είχαν το ποινικό κομμάτι εκείνη την περίοδο και δεν ξέρανε να με τι πρόκειται να γίνει. Το ποινικό κομμάτι έγινε και υπήρξαν καταδίκες, έστω και σε βαθμό πτέσματος. Ναι. Λοιπόν, ονόμες τι λέξεις. Τι πτέσματος, δωροδοκία και δωροληψία. Τι πτέσμα. Όχι μόνο αυτό. Πέφτουν οι ομάδες κανονικά. Πρόσεξε με. Δίνει λοιπόν ας πούμε, το δικαίωμα να γίνει επανεκτίμηση της όλης υπόθεσης εάν υπάρχουν καινούργια στοιχεία. Και τα καινούργια στοιχεία είναι η καταδίκη του Μπέου, του άλλου από τη Λιβαδιά Κομπότης, του Μποροδιούλ. Αυτά είναι τα νέα λοιπόν ας πούμε στοιχεία. Και εντός 10 ημερών ο διάδικος λοιπόν μπορεί να κάνει παρέμβαση. Άρα Αστέρας Τρίπολης και Λιβαδιά πρέπει να πέσουν άμεσα στη Β' Εθνική. Άμεσα. Εφόσον υπάρχει καταδίκη λοιπόν πλέον στο ποινικό κομμάτι. Η ΕΠΟ πού είναι. Ποια ΕΠΟ. Ε? Αυτή που είχε έναν πρόεδρο που δεν έχει πει τη λέξη Ιβάν Όπλο. Ιβάν Όπλο και ΠΑΟΚ αυτές τις μέρες. Αυτή την ΕΠΟ λες. Που ο πρόεδρός της βγαίνει μιλάει για τη βία και δεν λέει τις λέξεις Ιβάν, είναι απαγορευμένες, να ξέρεις. Πώς έχεις στο translate απαγορεύεται ή βάζουμε να αποφεύγουμε. Δε, η λέξη Ιβάν Όπλο. ΠΑΟΚ. Δεν λέγονται αυτές οι λέξεις. Τι να πω, είναι, επαναλαμβάνω έτσι από περιέργεια, περιμένω να δω λοιπόν αν θα βγει αύριο κάποια λοιπόν απόφαση, ποια θα είναι η αντίδραση από τη FIFA. Γιατί αν είναι όπως την άλλη φορά με τον Άρη στο ΚΑΣ, να μου στείλεις μία έγγραφη επίπληξη και 10.000 ας πούμε πρόστιμο και τελειώσαμε. Αφού ήταν Βασίλης Γκαγκάτσης την ΕΠΟ τότε, Αχιλλέας Μπέο στον Πανιόνιο, μια χαρά ήμασταν γιατί. Έτσι, και ο Βασίλης είναι παρόλα αυτά ακόμα εδώ. Θα πάει ο Βασίλης Γκαγκάτσης να μιλήσει με το γραμμένο για να δουν αν θα περάσουν το άρθρο αυτό για τον Παναθηναϊκό. Ο Βασίλης ο Γκαγκάτσης. Μάλιστα. Λοιπόν, και μετά μου λες ότι δεν θέλω να μιλήσω για την Παναχαϊκή. Γιατί έπεσε να με λοιπόν ας πούμε ο καφές, έτσι. Ναι. Μείον 3 βαθμούς ας πούμε. Εγώ εάν ήμουν μέσα στον Άρη αυτή την ώρα θα το είχα κάνει. Όχι φίλε, μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ. Καλά, χάνεις, δεν, ας πούμε, το δεν, είναι βέβαιο, δεν είναι βέβαιο ότι θα τιμωρούνταν. Μην περίμενε. Γιατί η Λαμία πέρσι δεν παρανόμησε, τιμωρήθηκε. Λοιπόν, στο αρχείο ναι, πήγε. Ναι, αλλά όταν εσύ να πούμε λοιπόν για ένα σακουλάκι σπόρια σε τυλίξαμε και έφαγες 4 αγωνιστικές με την ΑΕΚ. Όντως. Και όταν συμβαίνουν αυτά όλα, τότε καλά με να πάθουμε εφόσον ας πούμε δεν έχουμε δύναμη, δεν έχουμε φωνή. Όμως στην περίπτωση της Παναχαϊκής, εγώ δεν θα την άφηνα. Κάτσε, δούμε πώς την κάνει η δόξα τη δουλειά. Ξεκάθαρα πράγματα. Δεν με ενδιαφέρει να μου υπονοήσουμε να με τι θα κάνει η δόξα. Πέρσι να με σεκαρατομήσανε, δεν ανέβηκες. Παρόλα αυτά η ομάδα για μένα ανέβηκε διότι ήταν και με τον Τουρμπισάη, ακόμα περιμένουμε απόφαση, αλλά και με τον Απόλλων Αθηνών. Ναι. Με τον Όφη, ναι, έτσι. Που δεν έγινε τίποτα. Ναι. που έγραψε ο παρατηρητής ότι τον βήρανε και δεν έγινε τίποτα.
Ουσιαστικά και πέρσι ήσουν στην Αλφα Θήκη. Με όλα τα χάλια που είχες. Τέλος πάντων. Έγινε, Παύλο. Ναι. Να είσαι καλά. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Καλησπέρα. Χαίρετε. Ο παππούς ο Παναγιώτης από την Αθήνα. Έλα, παππού. Άρης θρησκεία της πόλης του Θεού η λατρεία. Πρώτον. Ναι. Δεύτερον, σχόλιο. Μάλιστα. Μ' αρέσει, Χρήστανε, να ακούω τον παππού και τον Νίκο. Τον Νίκο τον έχω χάσει. Τι έχει γίνει. Ποιο Νίκο? Τον Νίκο, ξέρω που ήταν από τη Χαλκιδόνα, από τη Χαλάστρα, που ήταν που έβγαινε να βγει. Α, μάλλον, ναι. Εντάξει, εδώ ακούει ο Νίκος. Ναι. Σχόλιο τώρα. Είμαι 74 χρονών. Ρε Χρήστανε, έχω διαπιστώσει ότι έχουμε τους περισσότερους προπονητές κερκίδας και καναπέ. Προχθές το βράδυ, την Κυριακή το βράδυ, άκουσα τον Παύλο να βγαίνει στο γέλο. Ναι. Σε μια καινούρια εκπομπή, ένα αγόρι με ένα κορίτσι που την κάνει εκεί. Μάλιστα. Και να κράζει τον σπανό που χρησιμοποιεί τον πλατέλα στα άκρα και να το τεκμηριώνει, έτσι. Και όχι στο κέντρο, σαν δεκάρι που τον έχει ξαναχρησιμοποιήσει. Ναι. Εχθές άκουσα στην εκπομπή του Ζαγόρα το μεσημέρι κάποιον άλλον κύριο να βγαίνει και να κράζει τον σπανό γιατί έβγαλε τον Παυλίδη και έβαλε τον Πλατέλα στα αχά. Κράζει είναι άλλο το κράζω, είναι άλλο το να λέω την άποψή μου και να θεωρώ ότι είναι λάθος. Έχει διαφορά. Ναι, γιατί ναι, το ναι, κράζω ναι, ναι, σημαίνει ναι, ότι βγαίνω και τον βρίζω ή το άλλο να πει μια κριτική και να πει μια άποψη δεν είναι κακό. Συγγνώμη, λάθος έκφραση. Εν πάση περιπτώσει. Ναι. Να λένε δύο διαφορετικά πράγματα. Ναι. Εάν υποθέσουμε ότι αυτός ο φουκαράς ο σπανός τους άκουγε, τι να έκανε δηλαδή, ποιο από τα δύο να έκανε δηλαδή. Τίποτα από τα δύο. Να έκανε αυτό το οποίο θεωρεί ο ίδιος, γιατί ο σπανός βλέπει τις προπονήσεις, βλέπει τους παίκτες, έχει αντίληψη όλων των γεγονότων και όλων των παραμέτρων και επομένως δεν είναι δυνατόν να παρασυρθεί από κανέναν, όχι Παύλο, Γιάννη, Μάκη, Κώστα, Τάκη. Ούτε καν από εμάς που έχουμε μικρόφωνο και είμαστε δημοσιογράφοι, δηλαδή μιλάμε επώνυμα, αν θες να σου πω, ούτε από οποιονδήποτε άλλο. Ξέρει ο προπονητής, έχει δίπλωμα προπονητή, είναι αυτός που βλέπει τον κάθε ποδοσφαιριστή να κάνει τα πάντα, είναι αυτός που δοκιμάζει στην προπόνηση τον Πλατέλα δεκάρι, εξτρέμ, τερματοφύλακα, half back, οτιδήποτε άλλο και αποφασίζει τι θεωρεί καλύτερο για την ομάδα. Είναι φυσιολογικό να μην του βγαίνουν όλα. Δηλαδή, αν ήταν ο Μάντης Κάλχας να ξέρει ότι ο Πλατέλας θα πάρει την μπάλα στο 89 και θα σουτάρει από το κέντρο γιατί είναι από εκεί και όχι από τα πλάγια και θα μπει γκολ, θα το κάνουμε, ποδοσφαιράκι. Καλά. Τότε θα ήταν και στη Manchester United, δεν θα ήταν στον Άρη. Συγγνώμη. Γιατί αυτός που είναι στη Manchester United είναι καλός. Από τη Σεβίλη με στην έδρα του αποκλείστηκε. Ναι, ναι. Δηλαδή. Αν ήταν ο Σπανός εκεί, ξέρεις θα γινόταν. Ναι, καλά. Εντάξει. Συμφωνώ με όλα αυτά που λες. Και μια έκκληση. Έλεος, παιδιά, αφήστε να τελειώσει η χρονιά και μετά να βγούμε και να πούμε ο καθένας τη γνώμη μας για τον προπονητή. Μετά θα αρχίσει η επόμενη όμως. Ναι. Να σε καλά. Και εσείς, παιδιά, καλή συνέχεια. Να σε καλά, να σε καλά. Μας ακούει στην Αθήνα ο παππούς Παναγιώτης. Ναι. Και χαιρόμαστε για αυτό. Πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Δεν έχει πολλή ώρα που άνοιξα. Ναι. Καταρχήν να πω κάτι για τον προηγούμενο που είπε. Ναι. Δεν βοηθάμε όμως με τέτοια κριτική στο ραδιόφωνο. Ποια κριτική? Όσον αφορά για το σπανό και πού τον βάζει, τι τον βάζει και δεν... Μισό, μάλλον δεν το κατάλαβες. Αυτό ακριβώς έλεγε. Αυτό ότι βγήκε ένας ότι... και έλεγε βάλ τον δεκάρι και βγήκε ο άλλος και έλεγε βάλ τον εξτρέμ. Εγώ με το προηγούμενο είμαι. Όχι, επειδή πήγες να δικαιολογήσεις εσύ τους άλλους. Εγώ με το προηγούμενο είμαι. Εγώ λέω το εξής. Ότι η κριτική... Μιλάμε για ένα δημόσιο θέαμα. Το ποδόσφαιρο, παιδιά, είναι ένα δημόσιο θέαμα. Αν έχεις σεβασμό, για μένα το έλεγα και χθες σε σχέση με τους παίκτες του Άρη, εγώ ποτέ δεν έχω πει παλτό παίκτη του Άρη και πέρασαν πολλά από την ομάδα. Γιατί το λέω. Γιατί πρέπει να σέβομαι τη φανέλα και το σήμα. Ναι, αυτό λέω. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Παρακαλώ. Ότι υπάρχουν κάποιες γνωστές φωνούλες στο ράδιο, γιατί εμείς ακούμε πολλές ώρες ραδιόφωνο. Ναι. Εντάξει, και ξέρουμε πώς κρίνουνε. Και η κριτική τους πώς είναι και τι κουβέντες χρησιμοποιούν. Πες μου λίγο το μικρό σου. Γιάννη, δεν γίνεται να απολογηθούμε καταρχήν εμείς για όλες τις φωνές. Και όχι, δεύτερο, φίλε, και δεύτερο όχι, το ξέρω, το ξέρω. Και δεύτερο και κυριότερο, θα υπάρχουν. Γι' αυτό και εσύ ο οποιοσδήποτε, θεωρώ ότι μπορείτε να αξιολογήσετε και εμένα και τον Αλέξη και άλλους συναδέλφους και να επιλέγετε να ακούτε τους ανθρώπους που θεωρείτε ότι σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή ενημέρωση. Δυστυχώς στην Ελλάδα υπάρχουν αυτοί που προσπαθούν να ενημερώσουν
ή πολλές φορές εμείς το λέμε, δεν κρυβό, δεν έχουμε κρυφτεί, δεν λέμε ότι είμαστε αντικειμενικοί, Άρης είμαστε, έτσι. Και προσπαθούμε να βοηθήσουμε όπως μπορούμε και με την άποψη που έχουμε την ομάδα. Και υπάρχουν αυτοί που μπορούν να προσπαθούν να κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Να σε βάλουν στην πρίζα να κράξεις την ομάδα. Λοιπόν, να έρθει εσωστρέφεια. Όπως έλεγε και ο Παπαγιαννόπουλος, μακρηγορείτε κύριε. Μακρηγορούμε. Δεν έχω άλλο πράγμα πήρα. Πες ναι. Άκουσα ότι αύριο είναι να βγει μια απόφαση. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα βγει αύριο. Υπάρχει όμως περίπτωση να βγει και αύριο. Από αύριο μέχρι Παρασκευή, εγώ δεν πιστεύω θα βγει αύριο. Δηλαδή μπορεί να μας αναβάλουν πάλι το παιχνίδι. Θες να με πεις, άμα βγει αύριο τίποτα. Τι, να πάνε καμιά 800 χίλιοι να κάνουν κανένα συλλαλητήριο. Να διοργανώσουν καμιά συγκέντρωση στο Κιλκής και να αναβληθεί το μάτς στο παλέ. Ξέρω, εγώ δεν ξέρω. Αυτά είναι επίφοβα με αυτούς. Όχι, όχι, το παιχνίδι δεν μπορεί να αναβληθεί πλέον. Αλλά πέρα από αυτό νομίζω δεν θα βγει αύριο η απόφαση. Και αυτός είναι ένας λόγος. Το παιχνίδι του Άρη με τον ΠΑΟΚ είναι ένας λόγος. Βέβαια δεν ξέρεις. Στον Άρη, ας πούμε, παίζει Πανετολικός Άρης. Ο Άρης πάει για να πάρει το διπλό για να μείνει μέσα στο παιχνίδι της εξόδου στην Ευρώπη. Και μία ώρα πριν το ματς ανακοινώνεται η απόφαση ότι χάνει το παιχνίδι με την Κουρομπίλια τότε με τον Αστέρα Τρίπολης. Μία ώρα πριν το ματς. Τα θυμάσαι, καλά τα θυμάσαι. Μια χαρά τα θυμάμαι στο, λοιπόν, μέσα στο αμάξι ήμουν στο δρόμο. Άντε σιγά βρήμα. Σιγά τα εισιτήριάκια τους να παίρνουν όλοι, γιατί αύριο έχει ωραίο έργο. Έχει, πάνε καλά τα εισιτήρια. Όσοι δεν έχουν πάρει να ενεργοποιηθούν λίγο, γιατί μετά μην μου λένε αύριο δεν έχω εισιτήριο. Γιατί μπράβο, υπάρχει έτσι, μεγάλη έτσι κίνηση. Μπράβο. Άντε να σε καλά. Καλά, καλά. Να σε καλά και εσύ, να σε καλά. Λοιπόν, θα πάμε στον break, κύριε Καβαδία μου. Πάμε κάνα δημάκι, ρε φίλε εδώ. Τι είναι αυτό που παίζει αυτό εδώ. Μάκι δημάκι. Πέταξα τη βέρα μου. Φίλε, 5 και 20 με 6 θα είσαι μόνος σου εδώ πέρα. Μόνος μου. Ναι. Ρεπό. Μπορείς νομίζω να βάλεις... Πέταξα τη βέρα μου. Αύριο θα βάλω τέτοιο. τραγούδι Άρη θα βάλω αύριο. Η εκπομπή θα γίνει pre-game show. Οκ. Okay. Εντάξει. Ναι. Σου δίνουμε άδεια να φύγεις. Λοιπόν, ακροατές, παρακαλώ. Έχω δύο εισιτήρια, παιδιά. FM και όνομα τεμπόλη με αποστολή στο 54526 μαζί με το μηνυματάκι σας. Στέλνετε για να σας δώσουμε σε δύο από εσάς τα εισιτηριάκια να πάτε αύριο στο κήπεδο. Παρακαλώ. Άμα βγει η απόφαση νωρίς, ναι, διώχνουμε και τον κύριο Ζαγόρα και κάνουμε πολύ pre-game show. Για... Από τις 3. Από τις 3. Δεν θα βγει η απόφαση. Δεν θα βγει η απόφαση για να μην κάνω εκπομπή, ρε φίλε. Είδες τι γίνεται. Η απόφαση. Κανονικά η απόφαση πρέπει να βγει 24 του μηνός Σάββατο προς 25 Μαρτίου, 1 η ώρα το βράδυ. Και να λέει όχι, ρε φίλε, αυτή θα βγει. Και να λέει αυτά που πρέπει να πει. Αυτή είναι η απόφαση του εφετείου. Τι είναι, τι είναι. Αυτή θα βγει πρωταπριλιά. Πρωταπριλιά, άκου λίγο. Η πρωταπριλιά πάντως φέτος να δεις που θα γράψουν πάρα πολύ ότι επιστρέφουν οι βαθμοί στον ΠΑΟ, κάνει τέτοια πράγματα. Καλή ιδέα. Παίζουμε με τη δόξα πρωταπριλιά. Ναι. Και είναι και ο Μαραθώνιος πρωταπριλιά. Πρωταπριλιά δεν είναι ο Μαραθώνιος. Έχω και στη δεν ενδιαφέρει. Δεν σε ενδιαφέρει, φίλε. Ο Άστα έχει δρομολόγια εκείνη τη μέρα. Δωρεάν. Έχω αρχιστεί με αυτούς να μην ασχοληθώ μέχρι να βγούμε στην πρώτη εθνική. Αλλά θα ασχοληθείς λίγο τώρα. Με τσιγκλάνε, με τσιγκλάνε. Δεν θα ασχοληθώ με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Θα συγκριθώ με την ημέρα. Μια άλλη εταιρεία. Πολύ, πολύ καλή εταιρεία αυτή. Μάλιστα. Αλλά δεν με έχει προσλάβει η διμέρα. Αλήθεια. Οι ερωτήσεις που έχω να κάνω είναι. Παρακαλώ. Τόσα χρόνια που έβγαινε αυτή η κυρία Μαρούπα στη δίκη. Ναι. Και μας είχαν κάνει τα σηκώτια, ναι, και άλλα μέρη του σώματός μας, τούμπανο, ναι, και έλεγε, ήταν τότε αληθινή αυτή, ήταν εκπομπάρα. Ναι, 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 όταν και... έλεγαν για τον Άρη να μην ανέβει και η, ναι, Καθάρη, ναι, και η Μαρούπα και ο Παναγόπη τα λέγαν καλά. Και χθες τι έγινε, έγινε η εκπομπή του Αλαφούζου, του κανάλι του Αλαφούζου. Χθες επειδή βγήκε, πρόσεξε, φίλε, όχι, παρακαλώ, εκπομπή, όχι εκπομπή, ένορκη κατάθεση. Ότι τα τιμολόγια, ναι, κόπηκαν στη διμέρα. Για τη συγκεκριμένη εκπομπή. Άκου, θα στα πω εγώ, ναι, για να καταλάβεις. Ναι. Όχι μόνο για αυτή την εκπομπή, για όλες. Όταν οι εκπομπές κάνουμε αποκαλύψεις για τον συμπολίτη ή, ναι, οτιδήποτε, είναι στημένοι. Παπαγαλάκια, ναι, του Καραπαπά ή του Αλαφούζου. Άλλα, μπράβο. Αν λένε για τον Άρη, είναι σωστή δημοσιογραφία. Κατάλαβες. Έτσι είναι, ρε φίλε. Μα έτσι ακριβώς είναι. Δεν τα ξέρεις τώρα. Πώς θα ένιωθες αν κάποιος ανακάλυπτες ότι αυτός που σου έκαψε το αυτοκίνητο είναι ο εργοδότης σου. Θα τα είχα βρει, ρε φίλε μου, κάψε το αυτοκίνητο και μετά με αποζημίωσε.
Α, εντάξει, φίλε, και άμα είναι και ο Μενάς να σε σπάσει το σπίτι ναι. Και μετά. Ε, άμα τα δώσει τα λεφτά, εντάξει. Να σου πω κάτι, αν μου το κάψει και μου πάρει ένα καινούριο, εντάξει, ρε ναι. Φίλε. Και μου πληρώσει και μια ψυχική οδύνη. Φίλε, εντάξει, δηλαδή. Αν εκεί που παίρνω, αν δηλαδή εκεί που παίρνω, πρόσεχε. Θα σου πω το εξή. Άκου λίγο. Την πιπ και δέρνει. Άκου λίγο. Με έχει εδώ στο ναι. Λίμπερο. Με δίνει 2.000 το μήνα, α πούμε, έτσι. Ναι. Τι ωραία, πολύ ωραία. Είμαι και ωραίο με τα κουστούμια μου το ένα το άλλο. Έρχεσαι εδώ, μου το κάνει για μπογιάλο. Ναι. Με απολύει. Βάζει το αφεντικό άμα απολύσει ή οτιδήποτε άλλο. Και περνάει ένα μήνα ή τρεις μήνες ναι. Και με προσλαμβάνει σε ένα άλλο μέσο. Μου δίνεις 10 χιλιάρικα, μου δίνεις 10 χιλιάρικα το μήνα και μου λες άκου να δεις δεν θα κάνεις τίποτα σε σχέση με το ξύλο που φάγες και με τι ό,τι έγινε εκεί. Δεν θα διεκδικήσεις τίποτα και αν χρειαστεί θα πεις ότι δεν ήμουν εγώ. Βέβαια, εσύ τι θα κάνεις. Αν θυμάμαι καλά, εντάξει εγώ τι θα κάνω, το τι θα κάνω άστο. Θα πάρεις σιγά, σταμάτα βρε κότα, τα 10 χιλιάρικα θα πάρεις, σταμάτα. Ναι. Άκου να σε πω, όχι δεν θα πάρω 10 χιλιάρικα το συγκεκριμένο. Εάν θυμάμαι καλά, ναι. Ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους είναι αυτοί που, είναι στη... που κατηγορούνται, μάλλον που κατηγορούνται. Ήταν στον πάγκο της συγκεκριμένης ομάδας στα αναμεταξύ μας παιχνίδια. Ο ένας από τους δύο που ήταν, λέει, δεν είχε και μαλάκια. Δεν είχε μαλάκια. Δεν ξέρω τι είναι, ναι. Δεν γνωρίζω εγώ. Εντάξει, επειδή εγώ νομίζω ότι το γνωρίζω τον κύριο. Νομίζω, δεν υιοθετώ τέτοιες γνωριμίες, ναι. Κυρία μου. Οικογενειάρχες άνθρωποι. Εσύ να μην του θέτεις. Εγώ έτυχε, επειδή ήμασταν από την ίδια περιοχή, την Άνω Τούμπα. Τι να κάνουμε τώρα. Άνω Τούμπα, εκεί πήγα σχολείο, ναι. Άρα μπορεί να το ξέρει. Φυσικά είχε και μαγαζί, νομίζω εκεί πέρα. Μάλιστα. Ο κύριος 3-5 το ξέρει. Ναι. Το μαγαζί, ξέρει, το μαγαζί που το είχε απέναντι από το γήπεδο. Όχι, το μαγαζί το είχε, νομίζω, Παπάφη με Κλεάνθος. Παπάφη με Κλεάνθος. Εκεί που πήγε ένα γυμνάσιο και λύκειο. Εκεί που είχαν εξηγώ τους ιερολογίτες. Εκεί που είχαν εξηγώ τους ιερολογίτες. Που ήταν ο Φωτούλης. Ο Φωτούλης που ήταν. Παπάφη ήταν πιο πολύ, όχι Κλεάνθος. Ο Φωτούλης ήταν στην Κλεάνθος, εκεί στη Βίβη Μακεδονία την παλιά. Ήταν εκεί που ήταν. Λίγο πιο πάνω το μαγαζί που λες. Τώρα εντάξει, έχω για την πλάκα να σχολιάσουμε λίγο. Η ομάδα είναι κακή, έτσι. Ποια ομάδα, το μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, εντάξει. Κακή δεν τη λες. Τη λες μια ομάδα μέτρια για τα δεδομένα. Όχι, του Άρη, δεν παίζει καλά. Δεν είπα ότι είναι κακή, δεν παίζει καλά. Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα έπαιξε έτσι όπως έπρεπε να παίξει. Στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα ήταν μέτρια ως κακή. Όντως. Αλλά αυτή είναι η β' εθνική. Κάτι πρέπει να κάνουμε λίγο με τις λακκούβες στα γήπεδα. Με τις λακκούβες. Έχει, ναι, φίλε, και στις Παναχαϊκές στο γήπεδο έχει μια λακκούβα στο 0-0. Η ομάδα αν είχε ένα δεκάρι και ένα center for. Θα ήταν 15 βαθμούς η διαφορά αυτή τη στιγμή πρώτη. Η ομάδα αν είχε ένα center for, εγώ αυτό το πιστεύω. 15 βαθμούς διαφορά θα ήταν τώρα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Πώς θα γίνει, ρε φίλε. Δεν θα έκανε, φίλε. Δεν θα έκανε αυτά τα ταχύ που έκανε. Δηλαδή, συγγνώμη, θα είχαμε, τι θα είχαμε, μισό λεπτό, γιατί τα λέτε όλοι πολύ εύκολα. Μισό λεπτό. Η ομάδα έχει κάνει 6 χ. Είναι 12 βαθμοί. Ναι, καλυθές, δηλαδή τι θα κάναμε, 22 στα 22. Άσε ρε τώρα που θα τα κέρδισε όλα. Άντε θα έχεις 2 ισοπαλίες. Άντε θα ήταν 15. Θα ήταν 12, 13, σε πειράζει. Είμαι 7, έχει μεγάλη διαφορά. Το Σάββατο θα είμαι 10 και την άλλη εβδομάδα 13. Θα είχε απλοποιήσει τους. Πολύ απλά τη διαδικασία. Παίζει τώρα. Την επόμενη αγωνιστική. Τώρα παίζει δόξα δράμας Παναχαϊκή παίζει τώρα. Και μετά όφι Παναχαϊκή. Την Κυριακή παίζει Παναχαϊκή όφι. Και την Τετάρτη παίζει όφι Άρης. Δόξα δράμας Παναχαϊκή διπλό. Ναι, ναι, καλά. Φάει ένα τρίμπαλο ο Κατσουράνης εκεί, θα δει τον Πύρο, ακρίεψε ο Πύρο. Ναι, έδωσε και πριν να κάνει 11 στα 11. Θα φάει και μια σφαγουά, φάει και μια σφαγουά η Παναχαϊκή, σε πω εγώ τώρα που θα πάει εκεί ο... Θα δεις ποιο θα πάει διαιτητής τώρα, περίμενε. Και ο Όφης που παίζει. Ο Όφης παίζει με τον Εργοτέλη, ντέρμπι. Με τον Εργοτέλη. Ο Τάκης ο Γκόνιας. Πού παίζουνε, στο Παγκρίτιο ή στο... Όχι, στο άλλο. Ο Τάκης ο Γκόνιας, πλάκα, ο Τάκης ο Γκόνιας μπορεί να κάνει, να πάρει σοπαλία, αλλά μπορεί να φάει και 6. Θα παίξει καλά ο Εργοτέλης μας. Ο Εργοτέλης μας. Ναι. Είναι και άμας. Καλά, ας κερδίσω ακόμη για το εγώ. Αυτό είναι. Πάρε εσύ τον Κισαμικό και τη δόξα και τελείωσε το πανηγύρι. Ένα χικάκι μετά στον Όφη για να πάρεις και την πρώτη θέση. Εντάξει, θα δούμε. Αύριο βασικά, αύριο Τετάρτη, ναι. Αύριο να δούμε τι θα κάνουμε. Πάρε στο κήπεδο. Είμαι. Αν και με βάζουν την κλωβοδιά συνέχεια, δηλαδή. Που πας δασκάλα, ναι. Να μου βάλεις να παίρνω βαθμούς, ναι. Τετάρτη 6 ώρα. Ντροπή.
Αλητεία. Πού πας τώρα. Αλητεία από το σχολείο. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Να τα στείλει με email. Ναι, ρε φίλε, ας πάει η γυναίκα, ρε φίλε, που δουλεύει. Δηλαδή. Να πάει μάχη, πες την. Τι είναι αυτό. Μετά το μικρό. Α, και το μικρό έχουμε. Εντάξει, μακριά από τα plexiglass μόνο, φίλε. Είναι επικίνδυνα τα plexiglass τώρα τελευταία. Φίλε. Από τους πάγκους των αντιπάλων. Έχω δηλώσει ότι εγώ και ένα φίλο μα κοινό που έχει γραφείο ταξιδίων. Μάλιστα, φίλο μου. Τον είδα προχθές στο Βικελίδη. Αν του χρόνου δεν βάλουν plexiglass οι δύο. Δείχτη. Θα πάμε. Δείχτη. Ό,τι βάλουν τώρα το δείχτη δεν είναι. Το δείχτη. Plexiglass. Ναι. Θα πάμε να πάρουμε διαρκείας τέρμα πάνω στη δύο, αλλά όχι στις πινακίδες θα βάλω δύο καρέκλες να μας δένουνε. Δεμένος. Έχεις ηρεμήσει τώρα, εντάξει. Είσαι πιο ηρεμής. Ναι. Παραλίγο με το πιο πέσαμε, με τα τρίκαλα παραλίγο σε ένα τηλέφωνο. Τι. Είχε φύγει ο εισαγγελέας αθλητικός από το κείμενο. Παραλίγο. Κλείσε. Έγινε. Άντε, bye. Τι σωτήριες τέτοιες έχουν γίνει κάποτε, πολλά χρόνια, τότε που ήταν λίγο πιο ξύθιμος ο Στέλιος. Σε πω ιστορίες εκτός αέρα. Ο καλύτερος φίλος των αθλητικών εισαγγελέων. Και δεν του φαίνεται κιόλας. Δεν του φαίνεται. Καθόλου δεν του φαίνεται. Αλλά είχε κάτι γνωριμίες, έκανε κάτι γνωριμίες εκείνα τα χρόνια, τέλος πάντων. Αχ. Σωστά, πάτε πλάκα, δεν πάνε για άλλα κι άλλα. Και πάμε για τον Άρη. Εδώ λέει μας κλέβουν τους μισθούς, δεν πάμε. Για τον Άρη πάμε. Έτσι είναι μερικές φορές. Τέλος πάντων. Έχετε ακόμα 10 λεπτάκια αν θέλετε να επικοινωνήσετε στο 23-12-23-8 και να διεκδικήσετε και τα δύο εισιτήρια για το Άρης ΠΑΟΚ 6.30 ώρα αύριο στο Nick Gallis Hall. Θα κάνουμε την κλήρωση στο τέλος της εκπομπής. Προβλήματα αγωνιστικά δεν υπάρχουν για την ομάδα, ευτυχώς και ο Τσαϊρέλης είναι ok και θα παίξει και αυτό στο αυριανό παιχνίδι. Στέλνετε πολλά μηνύματα σε σχέση με αυτό με τον Παναθηναϊκό και την εύνοια της οποίας την χάνει. Εντάξει, αυτή είναι η Ελλάδα. Δυστυχώς αυτή είναι η Ελλάδα και αυτή είναι η κοινωνία μας και αυτό είναι και το ποδόσφαιρό μας. Πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Γεια σας. Αν έχετε την ευγενή καλοσύνη, ναι. Κλείστε το ραδιόφωνο. Συγγνώμη. Διαφωνώ 100% με τον Σαββόπουλο. Πείτε το όνομά σας όμως. Σταμάτησε, πάμε στα μάτια. Ναι, εάν ο Άρης είχε ένα φοβερό δεκάρι και ένα φοβερό σεντερφόρ, δεν θα είχε 15 βαθμούς παραπάνω, γιατί ο Σπανός δεν θα τους έβαζε μέσα. Μαχ! Γιατί? Γιατί να μην τους βάλει. Γιατί θα μπορούσε να βάλει και πολλούς άλλους, αλλά δεν τους βάζει. Ποιοι είναι οι ομάδες παίζει για να μην χάνει. Όλους τους έχει δοκιμαστεί. Δεν παίζει για να κερδίσει. Μα ποιον, όλους τους έβαλε. Δεν έβαλε τον Λότα, δεν έβαλε τον Παυλίδη, δεν έβαλε τον. Ποιο εγώ σου. Πότε τον έβαλε τον Λότα. Ένα παιχνίδι. Συγγνώμη, να παρέμβω λίγο εγώ. Αφού τον έβαλε τον Λότα, εσείς λέτε ότι έπρεπε να τον ξαναβάλει. Όχι, έβαλε τον Λότα μέσα. Ναι. Να τελειώσει λίγο. Και ένα Λότα, ο οποίος πήρε την ευκαιρία, περπατούσε σε όλο το ημίχρονο. Συγγνώμη τώρα. Να τελειώσει λίγο. Παρακαλώ, σταματή. Έβαλε τον Λότα μέσα. Ναι. Σήκωσε στο έκτο λεπτό το Μουμί να κάνει ζέσταμα. Στο έκτο λεπτό. Ναι. Και έβαλε αμυντικό χαφ. Το επόμενο αμυντικό χαφ ήταν ο Παυλίδης. Ναι, και. Μήπως ήμουν σε άλλο γήπεδο. Και. Αυτό τι σημαίνει. Ρωτά. Ότι θα έπρεπε λοιπόν ο Λότας. Θα έπρεπε ο Λότας να περπατάει. Και τους έβαλε και τους δύο σε ένα γύρο, ένα ημίχρονο. Πες μου λίγο, ο Στεφάνοβιτς που είναι τώρα. Δεν με ενδιαφέρει. Πώς δεν σε ενδιαφέρει. Η παιχτάρα πήγε στη Δράμα και δεν έχει κάνει μια συμμετοχή. Δεν ήταν επιλογή μας για δεκάρι. Λάθος επιλογή μας ήταν. Δεν βγήκε. Δεν βγήκε. Από τους 13 παίκτες που πήρες, πήρες 13 αυτούς, και παίζουν οι 10. Δηλαδή δεν γίνεται να παίξουν και οι 13. Πού είναι ο Στεφάνοβιτς. Δεν έχει κάνει ένα μάτς. Δεν με απασχολεί. Αυτό είναι δείγμα όμως. Αυτό είναι δείγμα. Να πάρω να τους κλείσω πρώτους 13 παίκτες. Ναι. Δεν έτρεξα. Ναι. Άρα έτσι έπρεπε να ήμουν ξεκαθαρισμένος στο τι ήθελα. Μπράβο. Το αν απέτυχα. Δεν φταίει κανένας άλλος. Μα δεν απέτυχες. Είσαι πρώτος και αίτητος. Απετυχία είναι αυτό. Αποτυχία ήταν πέρσι. Πρώτος και αίτητος είναι αποτυχία. Να μου πεις ότι δεν είμαι άνετα με 15 βαθμούς, θα σου πω ναι. Γιατί είμαι Άρης. Αλλά αποτυχία να είναι πρώτος και αίτητος. Δεν είμαι ούτε μπάλα βλέπω. Εκτός αν πηγαίνουμε σε άλλο γήπεδο. Γιατί να δεις μπάλα στα μάτια μου φέτος. Δεν θέλω να δω μπάλα. Θέλω να κερδίζω 1-0, να βγω κατηγορία. Και του χρόνου θέλω να φτιάξω μια καλή ομάδα. Γιατί αυτά να δω μπάλα, σταμάτη μισό λεπτό. Το να δω μπάλα τ' άκουγα όταν ο Άρης ήταν τέταρτος. Τέταρτος ήταν ο Άρης. Και βγαίνανε οι Αριανοί και κράζανε ότι είμαστε τέταρτοι και πρέπει να παίρνουμε το πρωτάθλημα ως Άρης.
Λοιπόν, να σου πω λίγα κάτι. Δεν, παιδιά, δεν γίνεται μονοκρίνια, μύρλα και τέτοιο. Να πούμε και δύο θετικά πράγματα. Να δώσουμε και λίγο. Σταμάτη μου, άκουσε με λίγο. Να δώσουμε όλοι μας επιτέλους. Δεν είναι όλα καλά και εγώ έχω ασκήσει πολύ μεγάλη κριτική στο Σπανό για συγκεκριμένα πράγματα. Σε σημείο που ο άνθρωπος θα πει: με αυτός έχει κάτι μαζί μου. Αλλά να δώσουμε και λίγο θετική ενέργεια. Δεν γίνεται μονίμως να γκρινιάζουμε και να μυριάζουμε για όλα. Δεν θέλω να δω μπάλα. Θέλω να ανέβει η ομάδα. Μπορώ, να ανέβω θέλω. Μπορώ να ολοκληρώσω την άποψή μου. Ό,τι θέλει, συζήτηση κάνουμε, βέβαια. Λοιπόν, εάν ο Άρης έπαιζε μπάλα. Ναι. Σιγά σιγά οι αντίπαλοι θα λέγανε. Αυτοί θα παίζουν μπάλα. Όπως πέρσι. Όπως πέρσι. Όχι. Τι? Δεν παίξαμε ούτε πέρσι. Πέρσι είχα μία ισοπαλία. Δύο ισοπαλίες είχα στο Βικελίδης. 15 νίκες είχα. Και δύο ισοπαλίες. Ανέβηκα. Λοιπόν, ανέβηκα. Και λοιπόν. Ανέβηκα. Όταν είσαι ο Άρης. Η Λαμία έπαιζε μπάλα. Η Λαμία σταμάτη έπαιζε μπάλα. Η Λαμία έπαιζε μπάλα. Ξαναλέω. Η Λαμία έπαιζε μπάλα. Η Λαμία έπαιζε με παραπάνω παίχτες. Είδες λοιπόν. Αφού αυτό είναι το ποδόσφαιρο που παίζουν στην Ελλάδα. Αυτό είναι. Δεν χρειάζεται να παίζω μπάλα. Επειδή αποδέξαμε και πέρσι και φέτος ότι δεν μπορούμε να παίξουμε παραπάνω παίχτες, ας παίξουμε μπάλα για να κερδίζει το εθνική. Για να κερδίζεις τη Β' Εθνική δεν πρέπει να παίζεις μπάλα. Για να κερδίζεις τη Β' Εθνική πρέπει να έχεις τσαγανό, πρέπει να κλωτσάς, πρέπει να μην τρως γκολ. Και μετά να ψάχνεις να βρεις το ένα γκολ. Στη Β' Εθνική αυτό πρέπει να γίνει. Γιατί αλλιώς θα την πατήσουμε όπως την πατήσαμε πέρσι. Γιατί πέρσι παίζαμε μπάλα, ρίχναμε κάτι τριάρες, κάτι τεσσάρες, αλλά όταν πηγαίναμε να παίξουμε στη Σπάρτη ερχόμασταν 0-0. Όταν πήγαμε στον Αγροτικό Αστέρα φέραμε 1-1. Πήγαμε στη Λαμία και μας έσφαξαν στο γόνατο. Έφταιγε ποιος. Εμείς φταίμε πρώτα. Το κατακτητικό ποδόσφαιρο που παίζαμε και παίζαμε 0-0. Όχι. Δεν κάναμε ευκαιρία στη Γαλλία. Πάλι πέρασε δεν μα δώσα και στη Πάρτη, αλλά κατά τα άλλα ευκαιρία δεν κάναμε. Σωστό. Είχαμε άλλα θέματα. Απλά εγώ σου λέω ότι ο Σπανός έχει πετύχει να παίρνει το αποτέλεσμα. Και αυτό μου είναι αρκετό εμένα. Εγώ δεν θέλω να δω μπάλα φέτος. Εγώ θέλω να ανέβω. Και να σου πω και κάτι. Έχω παίξει και μπάλα σε κάτι ημίχρονα. Στο δεύτερο με την Παναχαϊκή, παραδείγματος χάρη. Όχι τώρα, στον πρώτο γύρο. Έναν αγώνα ολόκληρο έπαιξε. Με την αναγέννηση έναν αγώνα. Που δεν έβαλε γκολ στο πρώτο ημίχρονο και έπρεπε να βάλει 10 και στο δεύτερο έβαλε 3. Και στην Καλυθέα είχα 24 τελικές. Για ολοκληρωμένο αγώνα δεν έπαιξε κανένα ολοκληρωμένο. Γιατί αυτή είναι η Β' Εθνική και αυτή είναι. Στα μάτια μου. Αυτοί είναι οι παίκτες ειδικών συνθήκων που έχουμε φέτος στην ομάδα μας. Είναι παίκτες που δεν θα τους περάσεις. Είναι παίκτες με τσαγανό. Είναι παίκτες με δύναμη. Αλλά. Εντάξει. Δεν μπορεί. Άλλα πράγματα μπορεί να. Να σου πω κάτι. Θα σου το πω αλλιώς. Εγώ δεν έχω παράπονο. Αν πέρσι. Είχε στο Μουμίν, αν πέρσι είχε στο Μουμίν και τον Ιτζόγλου και παίζανε, θα είχε ανέβει. Θα είχε 85 βαθμούς, όχι 80 που είχε. Πόσο είχε 77. Γιατί δεν πήρε αφού δεν το έβγαλα ολόκληρο έγκλημα. Πρώτο γύρο. Έγκλημα. Από το καλοκαίρι το λέγαμε. Από την προετοιμασία το έλεγε. Το Σαββόπουλο τον άκουγα στην προετοιμασία που έλεγε ένα αμυντικό χαφ. Ένα αμυντικό χαφ. Ένα αμυντικό χαφ. Τι να. Τι έκανε. Τον αγοράσει ο Αλέξης. Τι θέλει να πει, ότι δεν θέλαμε να ανεβούμε πέρσι. Όχι. Ότι κάναν λάθος στο προγραμματισμό. Λέγανε ότι οι παίκτες που έχουμε αρκούν. Λάθος τους ήταν. Αυτό λέω. Κάναν λάθος επιλογές. Πιστεύω ότι οι παίκτες που έχουμε είναι αυτοί που έχουμε. Είναι για μένα καλύτεροι από τους υπόλοιπους. Έτσι είναι. Των άλλων ομάδων. Έτσι είναι όπως το λες. Στην πλειοψηφία τους. Και θα μπορούσαν να παίζουν περισσότερο με κάτι άλλο. Για μένα είναι οι καλύτεροι παίχτες του κόσμου, του πλανήτη, του γαλαξία μέχρι τις 27 Μαΐου που λήγει το πρωτάθλημα και όταν τα παιδιά τελειώσει το πρωτάθλημα και έχω κατακτήσει το στόχο θα τους ευχαριστήσω γι' αυτό γιατί κάνανε αυτό που μου υποσχέθηκαν και από εκεί και έπειτα θα δω ποιοι θα πρέπει να μείνουν και ποιοι θα φύγουν και ποιοι θα έρθουν για να είναι ο Άρης η Super League έτσι όπως πρέπει να είναι και να σου πω και κάτι και μετά από μια πρώτη χρονιά που θα έχω την απέτηση βέβαια να είναι πετυχημένη ως προς το στόχο, γιατί δεν εννοείται να βγει και να πω Άρης θα βγει 7ος, να πω εγώ εντάξει, βγήκε 7ος στην πρώτη χρονιά, όχι. Ο στόχος του Άρη πρέπει να είναι μήνυμου η Ευρώπη. Εξαρτάται από τα πόσα λεφτά θα δώσεις. Ναι, φυσικά. Φυσικά παίζει ρόλο αυτό, βέβαια. Φυσικά παίζει ρόλο αυτό. Με ευχές. Φυσικά, φυσικά το budget παίζει ρόλο. Μόνο το όνομα. Αλλά μετά από ένα χρόνο θα πω ναι, να είναι ο Άρης να μπορεί να βγαίνει στην Ευρώπη, να το κερδίσει όμως αυτό κάθε χρόνο όπως πρέπει να είναι βάσει της ιστορίας του και μετά να δω και μπάλα. Αλλά να σου πω κάτι. Αν έρθουν καλοί παίκτες στη Super League για να βγαίνει σε Ευρώπη, θα βλέπεις και μπάλα. Θα βλέπεις και μπάλα.
Να είσαι καλά, Σταμάτη. Εγώ πιστεύω ότι με τους παίκτες που έχουμε θα μπορούσαμε να δούμε και μπάλα. Α, λες ότι... Α, θεωρείς ότι ο προπονητής θα μπορούσε να πάρει παραπάνω πράγματα. Ακριβώς. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Όχι, σεβαστό, σεβαστό, σεβαστό. Να είστε καλά. Να είσαι καλά κι εσύ. Να είσαι καλά. Εντάξει, οι απόψεις φυσιολογικές. Και να σου πω κάτι, και ο άνθρωπος βλέπεις. Μιλάει με τα δικά του επιχειρήματα, με σεβασμό. Ο προπονητής είναι ο πρώτος ο οποίος δέχεται τα βελή σε κάθε περίπτωση. Όταν η ομάδα δεν κερδίζει, όταν δεν έχει. Δεν πρέπει να σβήνουμε όμως ότι είναι πρώτος και αίτητος, ρε παιδιά, ο άνθρωπος. Φυσικά. Εντάξει. Και με ποια όπλα έχει στα χέρια του και με ποια δεδομένα είναι η φετινή χρονιά. Για το φορ, βέβαια, είναι δική του νομίζω ευθύνη έτσι, από την αρχή τη σεζόν. Γιατί έλεγε στη συνέντευξη τύπου, το σαν λέει άλλα συνέντευξη τύπου και άλλα λέει. Ότι εγώ αυτούς θέλω. Ήταν άλλες οι επιλογές του Γενάρη, τα είπαμε. Δεν χρειάζεται να λέμε τώρα και τα πράγματα στην κάθε τους λεπτομέρεια και ναι. Ποιες εισηγήσεις έγιναν και για ποιο λόγο δεν υλοποιήθηκαν και τι έγινε με το ΒΟ εκείνη την εβδομάδα που ο Άρης έχασε. Γιατί το ΒΟ μόνο να είχε, εγώ σου λέω τώρα, θα είχε ήδη καθαρίσει την άνοδο. Δεν χρειάζεται να μπαίνουμε και πολύ σε λεπτομέρειες. Η ουσία είναι αυτό που είπες και εσύ πάρα πολύ καλά, ότι να πρέπει να είμαστε συνειδητοποιημένοι με το τι έχουμε στα χέρια μας, ποια ομάδα είναι αυτή που έχουμε φέτος. Να την υποστηρίζουμε όσο μπορούμε περισσότερο, αυτούς τους παίκτες που νομίζω ότι κάνουν την προσπάθειά τους κάθε φορά στο παιχνίδι και όταν δεν είναι καλοί ή όταν είναι μέτροι, πολλές φορές κερδίζουν, ακόμη και όταν δεν είναι καλοί, αλλά τουλάχιστον δεν χάνουν στη μέτριά τους μέρα. Έτσι. Λοιπόν, ο φίλος λέει: η ομάδα με τους 45 βαθμούς έσπασε το ρεκόρ Β' Εθνικής από το 83 στον πρώτο γύρο. 150.000 έσοδα φέτος ο Άρης. Αυτοκριτική κάνουμε, μόνο απαιτήσεις. Το 150.000 είναι μέχρι 31/12/17. Έτσι, ναι. Να το σημειώσουμε αυτό. Γύρω στα 4-4,5 εκατοστάρια είναι σύνολο. Βάσετος, δεν είναι πολλά ούτως ή άλλως, αλλά το περιμέναμε τους για τη Β' Εθνική. Δεν περιμέναμε και πολλά περισσότερα. Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση. Το θέμα είναι, η ομάδα πάει το Σάββατο να πάρει ένα ακόμα τρίποντο. Αυτό πρέπει να κάνει και αν τα καταφέρει. Όλα θα πάνε καλά. Έχει ένα τελευταίο και κλείνουμε, νομίζω. Ναι. Να πω απλά με πέστο για να πάω και στους δύο τέτοιους. Α, τον ακροατή, ναι. Ναι, το τελευταίο. Παρακαλώ. Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα και σε εσάς. Έχεις 2,5 λεπτά. Και 29. Ξεκινάω. 28. Ξεκινάω. Θα ήθελα πάρα πολύ να στείλω τα χαιρετίσματά μου στον προηγούμενο ακροατή. Από την ώρα που άκουγα το παλικάρι να μιλάει, έβαζα στίχημα. Όχι μόνο ότι είναι Αριανός, αλλά είναι αυτό το κομμάτι των Αριανών, ρε παιδί μου, που λατρεύω. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι, ας πούμε, ποτέ στη ζωή τους δεν θα μείνουν ευχαριστημένοι. Και τον Γκουαρδιόλα να τους φέρεις προπονητή, με όλο το θα διαμαρτύρω. Είναι ένα κομμάτι, ρε παιδί μου, που δεν θα μείνει ποτέ ικανοποιημένο, γιατί είναι αυτό το σκεπτικό των ανθρώπων αυτών. Καλή σου ώρα όπου και να σε αγαπητέ φίλε και να υποστηρίζεις πάντα την ομάδα μας. Ήθελα να πω μια λεπτομέρεια. Εμείς ο κόσμος δεν πιέσαμε μέχρι το τέλος του 17 το ότι η ομάδα ήθελε να ενισχυθεί σε κάποιες συγκεκριμένες θέσεις. Δηλαδή, εκτός ότι εσείς σαν δημοσιογράφοι τα λέγατε, αλλά και εμείς ο κόσμος τα λέγαμε. Και ο τεχνικός διευθυντής και ο προπονητής, αν θυμάμαι καλά, είχαν πει ότι δεν κεγόμαστε βρε αδερφέ, είμαστε εντάξει, λέγανε. Ενισχυθήκαμε. Λέγανε γιατί τους λέγανε. Μπράβο. ότι δεν υπάρχει δυνατότητα. Η ομάδα ενισχύθηκε. Εγώ βλέπω όμως ότι η ομάδα τα αποτελέσματα τα παίρνει όταν είναι η ομάδα η παλιά, χωρίς την ενίσχυση. Ή μήπως δεν είναι έτσι. Άρα μέχρι τώρα αποδεικνύεται ότι αυτοί που είναι μέσα εκεί στην ομάδα που προπονούν και είναι και διευθυντές, αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος ότι αυτά που λέγανε αυτοί είχαν δίκιο και ότι αυτά που λέγαμε εμείς και εμείς είχαμε δίκιο, αλλά τελικά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι όταν παίζουν αυτοί που μας ενισχύουν δεν αλλάζει και τίποτα, ενώ όταν παίζουν αυτοί που είναι από το καλοκαίρι στην ομάδα, αυτοί είναι που φέρνουν τα αποτελέσματα. Ή μήπως δεν είναι έτσι, αγαπητέ κύριε Σαββόπουλε, ξεκινάω από σας. Έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι. Άρα εμείς σαν κόσμος, η λέξη αυτοκριτική, εμείς σαν κόσμος, θα την κάνουμε ποτέ στον εαυτό μας? Όχι, ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο, έτσι. Ναι. Ρε Ελλάδα, δεν πιάνεσαι από ο κόσμος, ό,τι και να πει, έχει δίκιο, ρε φίλε. Έλληνα,
δεν πιάνεσαι από πουθενά, Έλληνα. Φυσικά. Πάντα, πάντα ρε Έλληνα, θα έχει δίκιο. Δε, δε, δε. Τα έλεγα, τα έλεγα εγώ. Όλη η ιστορία μας είναι ότι εμείς τα λέγαμε και εγώ σας τα έλεγα και να που τα λέγαμε. Ας είναι καλά ο Μάρκος Ντούνης που όταν έγινε το φάουλ και είπα στο διπλανό μου ότι ξέρεις κάτι πρέπει να εκτελεστεί, για να πω και αυτά που έλεγα εγώ έτσι, για να γίνω λίγο Έλληνας κι εγώ, γιατί γουστάρω κι εγώ να γίνω Έλληνας. Έλεγα στο διπλανό μου το δεξί πόδι του Ντούνη χρειάζεται εδώ να περάσει μπάλα από το τείχος από την αριστερή πλευρά του τείχους και να πάει στην νηστεία. Αυτός λέω δεν κάθεται καλά. Είδες που τα έλεγα κι εγώ και έγινε το χαΐρι. Πώς θα γίνει, για. Μη σου πω ότι σ' άκουσε. Σ' άκουσε ο Σπανός και του είπα από εκεί, από το αποθανάσεις από τα δεξιά στήλη. Λοιπόν, έτσι ακριβώς. Και κάτι ακόμα. Όσοι θα πάμε αύριο στο άθλημα με τα χέρια, ας ενεργήσουμε με το σκεπτικό του νορμάλ ανθρώπου, του πανέξυπνου ανθρώπου, γιατί έχουμε άλλα 5-4 δεν ξέρω παιχνίδια στην έδρα μας και η ομάδα μας η δικιά μας, λέω εγώ, δεν κινδυνεύει, γιατί μέσα σε αυτό το γήπεδο δεν μπορεί να κάνουμε 4 ήττες και μόνο μία νίκη. Όταν είμαστε εμείς εκεί, Έλληνες Αριανοί που θα βρεθείτε αύριο, υπάρχουν 2 αποτελέσματα. Να δεχτείτε εάν η μπάλα δεν μπαίνει στο καλάθι και το άλλο το αποτέλεσμα. Αρκεί στα επόμενα παιχνίδια να πάρουμε και τα επόμενα. Δηλαδή, μη σας τρελαίνουν που σας λένε οι άλλοι ότι κινδυνεύετε. Είναι πανέξυπνο αυτό για να κάνετε την πατάτα Έλληνες Αριανοί αύριο. Με εξυπνάδα λοιπόν, αύριο θα πάρω όλα τα πράγματα καλά. Καλό σας βράδυ και ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Χρήστος Ράπτης και Χατζηγεωργιάδης Γιώργος τσαλακώνουν τα εισιτήρια. Αύριο η Μαριλής θα σας πει τι και πώς. Πώς θα βρεθείτε στο γήπεδο δηλαδή. Για να παρακολουθήσετε το παιχνίδι του Άρη με τον ΠΑΟΚ. Χατζηγεωργιάδης Γιώργος και Ράπτης Χρήστος, οι 2 νικητές. Εμείς αποχωρούμε. Ο Γιώργος Ματζούκης μπαίνει και έχει και ενδιαφέροντα πράγματα να σας παρουσιάσει σε λίγο. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.